φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Τι έγινε, μωρέ, θα γίνει αυτός ο τελικός, να ησυχάσουμε να πούμε. Έλα, πούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χαλαροί, πολύ χαλαροί. Εξάλλου, χαλαρά είναι τα πράγματα. Πολιτικές εκπομπές γίνονται. Για μπάσκετ μιλάμε, για σεξ μιλάνε στις εκπομπές των λαϊκών δικαστηρίων. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα το συγκλονιστικό. Ένα μήνυμα που έρχεται από οπαδούς του Ολυμπιακού της Θεσσαλονίκης είναι αμάν να πάρει ΑΕΚ το κύπελο, και αυτό δίνει ιδιαίτερη αξία στον ΠΑΟΚ σαν ομάδα. Καλά, η Αργενή Κυρακλειδής είναι σίγουρα οπαδή της ΑΕΚ. Σίγουρα η Θεσσαλονίκη έχει αρκετό κοινό που είναι ενάντια στον ΠΑΟΚ, γιατί καταλαβαίνετε την εσωτερική αντιπαλότητα της πόλης. Πόλη δεν είναι μια ομάδα, μια πόλη, είναι μια ομάδα, δύο ομάδες, τρεις ομάδες, τέσσερις ομάδες, πέντε ομάδες, γιατί εδώ έχουμε δημιουργήσει και οπαδούς άλλων ομάδων. Δηλαδή έχουμε οπαδούς της Ρεάλ, έχουμε οπαδούς της Μπαρτσελώνα, έχουμε οπαδούς του Άρη, έχουμε οπαδούς του Ηρακλή. Έχουμε οπαδούς της ΑΕΚ, έχουμε οπαδούς του Ολυμπιακού σε αυτή την πόλη. Και φυσικά έχουμε και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, είναι που είναι οι περισσότεροι. Όμως αυτό το παλιό που υπήρχε στα χρόνια τα δικά μας, το ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής, και άμα βλέπαμε κάνα Παναθηναϊκό, λέγαμε, εμείς στην πολυκατοικία είχαμε το γιατρό τον Ευαγγελίδη, να πούμε, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός, και λέγαμε, καλά, αυτός από πού είναι? Έγινε από το Βόλο. Παντρεύτηκε τη Φρίνη και ήρθε μετανάστης ερωτικός από το Βόλο, να πούμε, στη Θεσσαλονίκη ο γιατρός, και ήταν Παναθηναϊκός δεκαετία του 70, δεκαετία του 80. Δεν είχε τέτοια, να πούμε. Πόλη ήταν ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής. Εντάξει, αυτό ήταν η πόλη. Σήμερα η πόλη, μιας και μιλάμε για την πόλη, και έτσι η πόλη και αλλιώς η πόλη, η πόλη έχει ΠΑΟΚ, η πόλη έχει λίγο Άρη, λίγο Ηρακλή, λίγο Ολυμπιακό, λίγο Παναθηναϊκό, λίγο ΑΕΚ, λίγο Μπαρσελόνα, λίγο Ρεάλ, λίγο Κουμάρι, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλημέρα στον Globe.
Μεγάλε γκουρού, καλή εκπομπάρα, κράτα μας παρέα και σήμερα με ποικίλα μηνύματα. Θέλω γνώμη για δίδυμο Δόνη με τα μπίζα στον Παναθηναϊκό. Αυτή τώρα κοίταξε να δεις. Ο Δόνης είναι μεγάλος τσιγκουναράς, να πούμε. Δηλαδή είναι προπονητής που προσέχει, να πούμε. Τσιγκουναράς, το λέω καηδευτικά. Δεν θα πήγαινε ένας Δόνης στον Παναθηναϊκό με τον Ταμπίζα. Ο Δόνης δεν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό αν ο Παναθηναϊκός ήταν υποδιάλυση. Για να πάει ο Δόνης στον Παναθηναϊκό, μιας και ο Κλόπ είναι ο παδός του Παναθηναϊκού που μου στέλνει το μήνυμα, κάτι καλό συμβαίνει. Δηλαδή έχει πάρει τις εγγυήσεις του εκεί πάνω στο Μαρούσι που συχνάζει ο Δόνης, ότι τα πράγματα πάνε στο καλό και ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα έχει μια επενδυτική παρουσία πάρα πολύ καλή. Είδε άλλος ο Δόνης πού να έρθει. Λέγανε οι Αγιανοί θέλουμε, λέει, τον Δόνη. Άντε πάρτε κανένα Μάτζιο εκεί πέρα. Πάρτε να πούμε κανέναν προπονητή, να πούμε γάμα διαλογής Έλληνα, και πολύ σας είναι να πούμε που θέλετε τον Δόνη. Ο Δόνης δεν πήγαινε σε μια ομάδα όπου τα οικονομικά της δεν ήταν καλά. Πήγε σε κάτι Εμιράτα, πήγε στην ΑΠΟΕΛ, οικονόμησε στην ΑΠΟΕΛ. Οι Κύπροι έχουν λεφτά, να πούμε. Εντάξει, στις πληρωμές οι Κύπροι. Στον ΠΑΟΚ ήταν Μεσαβίδη, ο πρώτος προπονητής. Οικονόμησε, ήταν μια χαρά. Πού άλλο έκανε, στη Λάρισα, όταν ήταν με τον Πιλαδάκη, στον Ατρόμητο με τον Σπανό. Ποτέ δεν πήγε ο Δόνης, που στέλνεις μήνυμα, φίλε Κλοπ. Ποτέ δεν πήγε ο Δόνης σε ομάδα όπου θα υπήρχε πρόβλημα οικονομικό. Άραγε, που λένε στην Τούμπα, άραγε. Το γεγονός ότι ο Δόνης μιλάει με τον Παναθηναϊκό για ταμπίζες και τα λοιπά είναι ένα καλό γεγονός, το οποίο στο πίσω μυαλό, στο πίσω μέρος του μυαλού των Παναθηναϊκών έχει να κάνει με την ανάπτυξη, την επένδυση και την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός την γλίτωσε και από εκεί και πέρα πηγαίνει προς τη δόξα ξανά. Έτσι δείχνει το έργο. Πάνε τα κόμματα και τα δύο τώρα αυτοκυβερνών. Πάνε οι ομάδες με την Νόβα. Πάει ο ΠΑΟΚ από τη μία, από την άλλη κάνει την κότα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει γερά πόδια. Δεν είναι Άρης, δεν είναι Ηρακλής. Αν θέλετε, δεν είναι και ΑΕΚ. Έχει γερά πόδια. Είναι άλλο μέγεθος ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ. Η οποία όμως ΑΕΚ, σήμερα που καθόμουν και μιλούσα με έναν φίλο μου που έχει μια στοιχηματική εταιρεία, ξένη, και κάναμε κουβέντα, που είναι φίλη μας η εταιρεία, του έλεγα ότι αυτή τη στιγμή οι οπαδοί οι οποίοι έχουν και οι φίλαθλοι οι οποίοι έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη και δυνατή άνθηση συναισθηματική είναι οι αεκτσίδες. Οι αεκτσίδες αυτή τη στιγμή τσιμπάνε κόσμο. Φετινή χρονιά δεν θα πρέπει να το πάρει το κύπελο και για ένα ακόμα λόγο. Έχει τσιμπήσει η ΑΕΚ, η κούλα που τη λέτε, το αεκάκι, οι ύπουλοι, τα φίδια. Αυτά ακούνε οι παοξίδες, οι παοξίδες αυτά λένε και αυτά ακούμε. Τα φίδια, οι ύπουλοι, οι άνανδροι. Τσίμπησε πρωτάθλημα, τσίμπησε κύπελο Ελλάδος στο μπάσκετ, τίτλο. Τσίμπησε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην έδρα της με κόσμο, με τις γύρω καφετέριες να παίζουν το παιχνίδι και επειδή το μπάσκετ είναι ένα πιο φιλήσυχο άθλημα και οι ουδέτεροι λέγανε αχ μπράβο την ΑΕ και τα λοιπά. Τσίμπησε κόσμο από εκεί στις μικρές ηλικίες, η κούλα που τη λέτε, η κούλα. Τσίμπησε κόσμο η κούλα. Τσιμπάει κόσμο η κούλα στο πρωτάθλημα που παίρνει. Όχι κάλπικο είναι, όχι χάρτινο είναι, μάγκικο για αυτούς. Άμα ρωτήσει τον ΑΕΚΣΥ τι το πρωτάθλημά σας τι είναι, κάλπικο, χάρτινο, μάγκικο. Μάγκικο θα σου πει. Μάγκικο θα σου πει. Το πρωτάθλημά μας είναι μάγκικο θα σου πει. Ο ΑΕΚΣΥΣ. Ωραία. Και άμα πάρει και το κύπελο ο ΑΕΚΣΥΣ, σε ας πούμε θα πάνε 17.000 ΑΕΚΣΥΔες και 10.000 ΠΑΟΚΣΥΔες, 27 και καμιά προσκλήση ιστορίες, καμιά 35.000 κόσμος να πούμε, καμιά 35.000 κόσμος, να πεις 17.000 ΑΕΚΣΥΔες, 12.000 ΠΑΟΚΣΥΔες, 17.27, 29.30, καμιά 40.000 κόσμος, θα το δείξει το κανάλι. Άμα πάρουν και το κύπελο, τσιμπολογάνε
τσαμπιά τσαμπιά στα φύλλα, τσιμπολογάνε κόσμο. Και βρίσκονται και με την Αγία Σοφιά, η οποία στα θεμέλια βρίσκονται σε μια ψυχολογία την καλύτερη από τους παοξίδες, την καλύτερη από τους Ολυμπιακούς, οι οποίοι λένε να περιμένουμε τον πρόεδρο να κάνει μεγάλο. Το λένε και δεν το πιστεύουν. Εγώ πρέπει να δω. Πάντα θα πρέπει να είμαι επιφυλακτικός. Τους Παναθηναϊκούς, τους Αργιανούς, τους Ηρακλειδείς, πού? Η ΑΕΚ και με το μπάσκετ και με το πρωτάθλημα που πήρε. Και αν πάρει και το κύπελο, τσιμπολογάει κόσμο. Τσιμπολογάει ψυχολογία. Και άμα ανοίξεις γραμμές, άμα ανοίξεις γραμμές, οι πέντε στους 10 είναι αεξίδες. Δύο παοξίδες, ένας Ολυμπιακός, ένας της Μπαρτσελόνα, ένας τρελός και έκλεισε ο κύκλος. Άμα πάρει Αργιανός, α, και αυτή τώρα, δηλαδή, είναι μια μικρογραφία, και αυτή τώρα που ανεβήκαν στην Αλφα Εθνική, τους ακούς, ναι, στόχος είναι αυτό και δεν θέλω τον Ασλίδη και να δούμε τι θα κάνει ο πρόεδρος. Τους ακούς μιλάνε. 4 χρόνια δεν μιλάγανε. 4 χρόνια πήγαινα στο κολόμπαρο του, πώς το λένε, του Μπουγάτσα. Ρε Μπουγάτσα, τι γίνεται, ρε Μπουγάτσα? Άντε ρε Μπουγάτσα, με τον Τρούλινγκ θα κάνουμε καμία εκπομπή? Τι να πω, τι να πω, με κυνήγησαν και εμένα. Με κυνήγησαν τα σπέρματα αυτά, με κυνήγησαν και εμένα. Δεν ερχόταν. Ρε Τρούλινγκ, θα έρθείτε, ρε. Τού να έρθουμε, μωρέ, Αργιανή είναι αυτή που έχεις εκεί στη Μαρμίτα. Λέω, θα έρθείτε, τι να έρθουμε να πούμε, γάμα εθνική. Τους βλέπεις τώρα, ουπ, να κάνουμε πετειακή εκπομπή. Να κάνουμε, να έρθουμε, ήρθαμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε, Άρης είσαι βρε. Κατάλαβες? Και αυτοί έχουν μια ψιλοάνοδο. Αυτοί και οι αεξίδες ακούγονται. Οι αεξίδες το 50%, οι Αργιανοί. Κάντε κι ένας παοξής να βγει έτσι από το, από τον τάφο να πει, από το κλάμα χύθηκαν όλα τα δάκρυα, να πούμε, το μάτι έχει αδειάσει, να πούμε. Άμα τον πεις στον τελικό θα πας, όχι, έχω δουλειά, μωρέ. Τώρα, άμα ανοίξω γραμμές, πόσο χρόνο είσαι, 38, θα πας στον τελικό? Όχι, μωρέ, δεν θα πάω. Πετμεζάς τότης, φίλοι μου. Και οι δυο μπήκαν στο πούλμαν, είχαν πάει στον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στον τελικό. Δεν τους ρώτησα, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα πάει κανένας από τους δύο. Μωρέ, πετμεζάμε τότε, θα πάτε, να μου, μα, δουλειά έχω, πού να τρέχω, Ο Δόνης πήγε, λέει, στην ΑΕΚ, όπου είχε οικονομική αστάθεια το 9 και το μετάνιωσε. Ναι, ο Δόνης έκανε, πήρε όμως τα λεφτά ο Τσιγκουναράς. Εντάξει, αν η ΑΕΚ, λέει ο γιατρός, ο κτηνίατρος, γνωρίσει οδυνηρό αποκλεισμό το καλοκαίρι και δεν πάει ο Μίλους Τσούλου, θα ξαναχάσει κόσμο το χανούμι. Ρωτάει ο, τώρα δεν ξέρω γιατί, την ΑΕΚ τη συμπαθείς, γιατί είσαι αντιπαναθηναϊκός. Είσαι αντιπαναθηναϊκός, είσαι φιλοολυμπιακός. Φίλο παοκτσής, δεν γουστάρεις τον Άρη, γουστάρεις την Ξάνθη, αλλά δεν ξέρω, δεν σε έχω τσεκάρει να πούμε τι κάνεις με την ΑΕΚ, γιατρό. Χανούμε για να την πεις, δεν πρέπει να την γουστάρεις. Και έχουμε κάνει τόσα ταξίδια στα γήπεδα και δεξιά και αριστερά και ξέχασα να σου πω, να σε ρωτήσω να πούμε, τα συναισθήματά σου να πούμε για την ΑΕΚ. Κώστα, πέρσι στα play-off, ο ΠΑΟΚ όταν έκανε σχέδια να πάει Champions League, μετρούσε και τους βαθμούς που πήρε εκτός γηπέδου με βάζελο. Με βάζελο. Τώρα λέει τι άλλαξε. Λέει ο 9-25. Λοιπόν, όταν ανοίξουμε γραμμές και βγαίνει η Παοξής να μιλήσει, όταν βγει, αν θα βγει, θα πρέπει να μας πει αν θα πάει στον τελικό. Και αν δεν πάει στον τελικό, να μας πει το λόγο που δεν πάει. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-340. Να μας πει το λόγο που δεν πάει. Δηλαδή, αν βγει Παοξής από, ξέρω εγώ, Κορδελιό, Παοξής από Λάρισα, Παοξής από Ξάνθη, Παοξής από Καβάλα, για χαρά με λένε Μανώλη, με Παοξής 40 χρονών, 28, 50, 39, 42, θα πας ρε στο τελικό? Ναι, μπράβο. Δεν θα πας στο τελικό? Όχι, δεν θα πάω στο τελικό. Γιατί δεν θα πας στο τελικό? Θα σου πει το λόγο. Θα το ρωτήσεις. Το 2014 πήγε στο τελικό που έφαγε στα 4, να πούμε, από τον Παναθηναϊκό. Όχι, λέω, γιατρός, ούτε φιλοολυμπιακός, ούτε φιλοπαοξής. Είμαι, τρεις ομάδες δεν γουστάρω. Ζέλες, Χανούμια και Τυριά. Α, Ζέλες, Χανούμια και Τυριά δεν γουστάρει ο γιατρός. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Πρώτο ερώτημα.
Είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Πολύ ωραία. Τι βλέπεις? Βλέπω νίκη του ΠΑΟΚ. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι την αδυναμία του ΧΑΒ. Παράδειγμα λέω. Μάλιστα. Θα πας τελικό? Θα πάω. Μπράβο. Πήγες το 14? Πήγα. Ή δεν πήγα? Μάλιστα. Κάνουμε και μια έρευνα. Είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Μάλιστα. Ετών 30. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι, ξέρω εγώ, ντιλιβεράς. Πάρα πολύ ωραία. Στο ψητό μπιφτέκι. Ωραία. Εσύ τι είσαι? Εγώ είμαι ακτινολόγος. 37 χρόνων. Μάλιστα. Θα πας τελικό? Όχι, μπορεί, δεν θα πάω. Γιατί δεν θα πας? Για αυτό το λόγο. Το 14 πήγες? Που έβαγες στα 4. Πήγα. Γιατί πήγες το 14 και δεν θες να πας το 18, ας πούμε? Να το κάνεις το ερώτημα, να πούμε. Κατάλαβες? Εκεί θέλω να κάνω λίγο παιχνίδι. Να πιάσω λίγο σφιγμό. Να πιάσω λίγο παλμό, να πούμε. Και φυσικά να με πούνε και οι αντίπαλοι οπαδοί. Με ποιον είναι στο τελικό. Εγώ την Παρασκευή δεν θα είμαι εδώ, θα ταξιδεύω. Αν δεν κάνω κανένα έλκος, γιατί για εκεί το πάω. Λοιπόν, με πιάσει κι ένα πόνο βαρύ δηλαδή. Γιατί έχω κάτι ξυνήλες, κάτι. Πώς τα λένε αυτά, παλιδρομήσεις, πώς τα λένε αυτά, κάτι γαστρίτιδες. Παίρνω κάτι ζουρκαμάλ, πώς τα λένε αυτά τα κολοχάπια, να πούμε. Φάω σαν άνθρωπος, να πούμε, να πιω. Γιατί τώρα το καλοκαίρι θες να πιεις. Δεν κάνει να πίνεις, να πούμε. Μπλέξαμε τώρα. Ο γιατρός λέει σε στρεσογόνος κατάσταση. Σε βρίσκω σε μια στρεσογόνο κατάσταση. Λέω, κανένα καρκίνο μην έχουμε. Όχι, λέει, δεν είναι καρκίνος αυτό, λέει, είναι άλλο. Αν δεν έχω κανένα έλκος μέχρι την Παρασκευή, Παρασκευή θα λείψω. Οπότε σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη, Πέμπτη, αύριο θα έρθει ο κτηνίατρος, Πέμπτη ο Γουρουνάς, ο Σαράτος. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε οι δυο μας, εγώ και εσείς. Λοιπόν, ο Μανούσης έχει τα κάκαλα να κατέβει ραπ? Ρωτάει ο 630. Ο Μανούσης τα κάκαλα τα έχει. Οι αρτηρίες δεν ξέρω πώς θα είναι. Κάκαλα έχει μπόλικα. Από αρτηρία δεν ξέρω πώς πάει κι αυτός. Από κάκαλα έχει. Παρά τα 60 του χρόνια. Είναι και μιας αλφα ηλικίας, λίγο μεγαλύτερης από τη δικιά μας. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Δεν γουστάρει ζέλες, α, και χανούμια και τυριά. Και Λάρισα δεν γουστάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα στις και μισή ή δεν έχουμε? Ωραία. Σε λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Σε δύο λεπτά. Οι Ολυμπιακοί ποιο θέλουν κυπελούχο? Οι Παναθηναϊκοί ποιο θέλουν κυπελούχο? Εντάξει. Για ποιο λόγο τα μάτια θα είναι στα δημοσιογραφικά? Ωραία πράγματα. Και κάτι άλλο. Αφού είναι να πέσουν μάπες στα δημοσιογραφικά, ποιο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ θέλετε να πάει πρώτη γραμμή σε περίπτωση Μπούκας? Θέλω τους τρεις πρωτοκλασσάτους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που θέλετε να είναι εκεί στην πιθανή Μπούκα με τους αεξίδες ρεπόρτερ. Γιατί έχει γίνει θέμα και βγήκε ο Κανελάκης και ο Καρατζαφέρης και είπανε απαράδεκτον να πηγαίνουν και να δημιουργούνται θέματα μεταξύ των δημοσιογράφων. Ρε, οπαδοί είναι και οι μεν και δε. Και είναι μια ευκαιρία να τα πούνε ένα χεράκι εκεί πέρα. Και θα έχει και ΜΑΤ και ιδιωτική ασφάλεια. Αν και βλέπω η security του ΆΚΑ είναι για κλωτσιές, να πούμε. Έχει μείωση προσωπικού. Αυτούς που θα προσλάβει δεν έχουν φυλάξει ποτέ γήπεδο. Η κάτι εργοστάσια εγκατελειμμένα, λέει, φιλούσανε. Μιλάμε για εχθρή κατάσταση. Και εδώ θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος τους έδωσε τη δουλειά στο ΆΚΑ. Αυτή τη security. Λοιπόν, Χρήστος από Λαμπράκι. Δωρεάν είχατε μια... τον χαρακτηρίζει κάπως το Βασιλόπουλο, λέει, θα ήθελα. Εκεί αυτό να λέει θέλω να δω. Στη μάχη, να πούμε. Ο Αμυράς λέει, Αμυράς, θα πάω για να σπάσω την κατάρα. Το 14 δεν πήγα, 45 είμαι, αλλά θα πάω. Ο Αμυράς θα πάει. Ο Αμυράς είναι συνδεσμίτης παλιός και δυνατός. Δεν θυμάμαι σε ποιο σύνδεσμο ήταν τελευταία. Εκεί στην Όλγας κάπου είχαν έναν σύνδεσμο. Ήταν δυναμίτης, να πούμε. Θα πάει. Μου είχε κάνει και τηλέφωνο και το είχα κλειστό. Δεν είχε σήμα εδώ πέρα. Καλά, το τηλέφωνο μου είναι προς το τέλος της ζωής του. Έχω πάρει εγώ ένα άλλο, να πούμε, και θα το αλλάξω αυτές τις μέρες. Θα το πάρω στον τελικό αυτό, γιατί μπορεί να γίνει καμιά μανούρα να σπάσει. Μη σπάσει το καινούριο. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλαχή. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις, πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε Excel. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε Excel τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε Excel και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε Excel. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Θύμησες να γευτείς γύρω με την νοστιμιά του παλιού καλού καιρού? Γύρω Καρβουνιές. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της γύρω που ψήνεται όρθια στα κάρβουνα. Στα κάρβουνα και το χειροποίητο σουβλάκι. Το παραδοσιακό λουκάνικο, το παραδοσιακό κεφτεδάκι με μοσχαρίσιο κιμά, αλλά και το μπριζολάκι σε σάντουιτς ή στο πιάτο. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα πάω, δεν έχω ρεύμα. Και ό,τι άλλο επιθυμήσεις, στις γύρω Καρβουνιές θα το ζητήσεις. Γύρω Καρβουνιές. Γύρος όρθια ψημένο στα κάρβουνα. Νόστιμο σαν τον παλιό καλό καιρό. Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκι με διαφόρα γωνία. Delivery 2310-988-198. Γιατί είναι χαρούμενος ο Τάκης? Αγοράσαμε τα έπιπλα και τα ηλεκτρικά από την καρέκλα του σπιτιού, χωρίς να το σέρνω σε όλη την αγορά. Και μάλιστα χωρίς κόστος μεταφοράς. Από την allforhome.com.gr. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. allforhome.com.gr. Τα πάντα για το σπίτι. 2310-72-2028. allforhome.com.gr. Έρχεται heavy metal σεισμός. Η DD Music παρουσιάζει Rock Wave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe, Iron Maiden, Judas Priest, Volbeat, Saxon, Tremonti, Accept. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Θέλετε γραμμές, βαράτε τις γραμμές, ρε καθήκια. Θέλετε γραμμές, ψόφοι είστε. Αντώνης Ακτινολόγος. Τα τρία γομάρια κοστί μου που θέλω εκεί είναι Τζατζαλάς Βασιλόπουλος και φυσικά τον ογκόλιθο Γιώργο Ζαΐρη. Μου ξεφεύγει κανένα ιστερόγραφο για τις ξυνήλες που λες, κάνε έναν υπέρηχο. Υπέρηχο, τι είναι αυτό? Λες να πάω να κάνω κανένα υπέρηχο? Και τι με βρει, ρε, το υπέρηχο? Τι ξυνήλες 10 μέρες έχω, ρε, πώς τι να πούμε. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90, Αντώνη μου, 98-80-90. Ο Αντώνης ο Ακτινολόγος θέλει Τζατζαρά, το Βασιλόπουλο και τον Ζαΐρη. Παίζει με τα κιλά αυτός. Για να δούμε τι λένε οι υπόλοιποι. Κωστή, πες για τα εισιτήρια που επέστρεψαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ. Η μεγαλύτερη μετακίνηση στην Ελλάδα μόνο η Αργιανάρα θα την έχει. Σχολίασε μεταγραφή Νασλίδη και πες μας για προπονητή. Νασλίδης δεν είναι τώρα για τον Άρη. Είναι για τη Λάρισα, για τη Βέρεια, για τον Αγροτικό Αστέρα. Εντάξει. Για τον Απόλλων Αθηνών. Δεν είναι για τον Άρη ο Νασλίδης. Για τον Άρη που πάει να σωθεί η κατηγορία θα την παλέψει. Δεν είναι φόρ για τον Άρη ο Νασλίδης. Ούτε ο Μάτζιος είναι προπονητής. Εντάξει, δημοσιοσχετίστας είναι ο Μάτζιος. Πάρε γραμμές, Κυλιτίδη. Ο βοηθός μας εδώ, ο καινούριος, ο άνθρωπος, ο φίλος μας. Το όνομά σου δεν μας είπες. Ο Κωστάκης. Μπράβο. Είσαι αντικαταστάτης του Μπρατ Πιτ. Μπήκε ο Μπρατ Πιτ μέσα. Όχι, θα τον κάνουνε. Μπρατ Πιτ είναι και ομορφάντρας. Έχουνε να ρίξουνε. Ναι. Όχι. Πόσο στρατόπεδο. Ραπτόπουλε, μια και ρώτησε στον γιατρό ποιες ομάδες αντιπαθεί. Δεν τον ρωτάς κιόλας αν ψήνει το ψάρι και από τις δύο μεριές. Γιάννης Παναθηναϊκός από Μέγαρα. Θα το ρωτήσω. Λοιπόν. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Ναι.
Έλα, καλημέρα, Κώστα, εγώ είμαι, ρε. Ναι. Καλώς. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μπάλα καθόλου. Θέλετε. Τι θέλουμε. Ή να σε πω πάλι για το Βόλιο που σε βούληξα εκείνη τη μέρα, για να καταλαβαίνεις τη φωνή μου, ρε. Έλα, μέσω σας. Ναι, αδερφέ. Τα για μπάλα θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Μαζί θα μιλήσουμε. Ναι. Το Κωστάκι πώς το βλέπεις εκεί δίπλα, σκαμπάζει καθόλου από το τόπι. Καλώς. Τον ξέρεις. Είναι καλός. Ναι. Τι. Ναι. Με πόσα πόδια παίζει μπάλα. Με τρία. Λέγε τώρα. Με ένα. Λέγε, ρε. Εσύ λέγε. Όποιος παίζει μπάλα με ένα πόδι, ναι, πρέπει να πηγαίνει στη Β' Εθνική, να μαθαίνει τ' άλλο και μετά, ναι, να πηγαίνει να παίζει επαγγελματίας. Ναι. Αλλά άμα πας να παίξει kickbox, ταεκβοντό, άμα σε πούνε με ένα πόδι, σε λένε πάρε δρόμο να πούνε, πάνε κάτω σε ένα παγκάκι. Ναι. Τώρα, πώς το βλέπεις τον τελικό? Πεναλτάκια βλέπω. Πεναλτάκια. Ναι. Γιατί πεναλτάκια? Γιατί στον Μπράντε Φέρ δύσκολη είναι. Με ένα 1-0 με το ζόρι η ΑΕΚ τον πάω κάτω, μισό 0. Η ΑΕΚ εδώ και ένα μήνα αυτή είναι. 1-0 με το ζόρι, αμάν ποιος θα βάλει τον γκολ, ο, ναι, Μπακατσέτας, κάτι θαύματα ο Χριστοδουλόπουλος ένας άλλος. Ναι. Σκασμένη. Ναι. Άμα την πάει ο ΠΑΟΚ μαζεμένα, μαζεμένα, να κάτσει πίσω κι αυτός. Άμα κάτσει πίσω ο ΠΑΟΚ θα την πάρει. Ναι, γιατί εγώ, όχι εγώ, εγώ στις Μυράκλεις, λέμε τώρα, ο ΠΑΟΚ, από το 60-70 και μετά έχω και 3-4 εναλλακτικές να πετάξω μέσα, να αλλάξω το παιχνίδι. Ναι. Να σε περιμένω. Α, μολύσω εσύ να δούμε. Ούτε αυτή θα μολυθεί. Μαθαίνοντας και εμείς, θα ξαναδειχτεί. Η ΑΕΚ έχει αδυναμίες. Έχει πολύ αργούς κεντρικούς αμυντικούς. Εντάξει, εγώ θα την έδινα χώρο λίγο. Βέβαια τη δώσεις χώρο, ρε Κώστα. Βέβαια τη δώσεις χώρο. Να τη δώσω να παίξει μπάλα, κάτι που δεν ξέρει να κάνει. Άμα, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Γιατί πολύ αν ήξερε ωραία να παίζει, δεν θα μπλεκε με Γιάννενα 0-0, δεν θα μπλεκε με Τρίπολη 0-2, δεν θα μπλεκε με Απόλλωνα 0-0, δεν θα μπλεκε με Απόλλωνα 0-0,5, δεν θα μπλεκε με Πλατανιά 0-1, δεν θα μπλεκε δύο φορές με τη Λάρισα 0-0. Αυτά είναι κατασκοπίες, τις οποίες αυτός ο Ρουμάνος... Ναι, ναι. Το μάτι σου βλέπει, κόβει. Τώρα άκου να σε πω. Εγώ αν ήμουν αυτός εδώ που κοιμάται ολόρθος, Ιβάν Σαββίδης, ολόρθος κοιμάται. Και με τον ταΐζουν ένα παραμύθι χοντρό. Όλες οι ομάδες, οι μεγάλες, κοιτάνε από το πρωτάθλημα, το εγχώριο, να πάρουν ό,τι καλό κυκλοφορεί. Και άμα δεις η Λίβερπουλ που θα παίξει μεθαύριο τελικό, εγώ πιστεύω ανέβηκε επίπεδο, γιατί τσάκωσε δύο χαφ από το εγχώριο πρωτάθλημα, το, ναι, Μίλνερ και το Τζάμπερλέιν. Ναι. Δυο μοτόρια γρήγορα που καλύπτουν τα κενά που δεν γυρνάει ο Σαλάχ, ούτε ο Μανέ να γυρίσουν πίσω. Ναι. Μόνο εκεί πρέπει να εστιάσεις, σαν επειδή έχεις καλές σχέσεις να μπούμε με αυτές τις ομάδες, στον Ατρόμητα. Ναι. Να, ναι, φας τον Μανσό, πώς τον Μανσόν. Μανσόν. Λοιπόν, έχεις εκεί να δώσεις Χάτση Ισαΐα, Γιαννούλη, έχεις να δώσεις πράγμα. Για το φας εκείνο το Μανσόν. Ναι. Έχει έναν άλλο να στο κέντρο, η Τρίπολη, τον Ντόνσο. Ναι. Ένα τάγκ. Το δεκάρι του, φοβερό. Βέβαια. Το δεκάρι. Έκανε ζημιές ο Τόνσο, βέβαια. Και οχτάρι να παίξει και να σε κόψει δυο πόδια αυτά, τον φας και αυτό να. Η Μοντή, το Γιάννενο, σε έχω Πασχαλάκηδες, Μασχαλάκηδες, ξέρω εγώ κάτι, Ζαΐρο, Μαΐρο, έχουμε τα λαβέρια. Ο Κόντε θα έρθει εδώ, δεύτερο σεντερφόρ. Ναι. Πάρε τον Κουλούρι με το Λιμιό. Ναι. Να ψηθούνε και ένα χρόνο. Έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Σαββίδι, άσε τα πιστόλια και τις φανέλες και τα αυτά. Ξύπνα, οργανώσου, όπως σε λέμε, η μπάλα δεν είναι τετράγωνη, είναι στρόγγυλη. Όταν μιλάει ο Αλέφαντος, ο Ραπτόπουλος και εμείς, θα ακούτε. Καληνύχτα, Κώστα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Επόμενος κύριος. Έλα, Ραπ. Έλα, φίλε. Ολυμπιακός Μακεδόνας. Από ποιο μέρος? Καβάλα. Μάλιστα. Πανέμορφη και εξαιρετική Καβάλα. Λοιπόν. Πολύ όμορφη είναι. Κάρουνε μέσα στα δημοσιογραφικά, ναι, και θα πίζουνε στο ξύλο οι αεξίδες, Δαρδαρά, Ούζο και Ζέλη.
ναι. Ζαΐρης που έλεγε τα συχάματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ναι, θα επιστρέφουν όλοι οι Ολυμπιακοί. Μάλιστα. Και από πίσω σκυμμένος και τους τρεις θα είναι ο Ραγκάτσης. Σκυμμένος όμως, δεν φέρνει. Κάτσε ρε, εμείς δηλαδή θα καθίσουμε να τις φάμε δηλαδή. Τι θα κάνουμε, να τις φάνε. Λοιπόν. Από ποιο να τις φάνε, δηλαδή πώς. Από τους αεξίδες. Από τρεις αεξίδες. Τρεις αεξίδες. Το μήνου δεν τον έβαλα μέσα, το μήνου. Κοίταξε, δύσκολα είναι. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή είσαι έξυπνος και μου αρέσει το ρεπορτάζ που κάνεις, δυστυχώς, κατατάμε να είμαστε, δηλαδή, περισσότεροι αντιπαοξίδες με αυτό τέτοιο. Αντικειμενικά, ωραία ομάδα, φέτος άξιζε ο ΠΑΟΚ πραγματικά να κάνει, γιατί να κοιτάξουν οι φύλαφοι και ο παδί, να δούμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Καλός ή κακός από τον πρόεδρο, ρίχνουν το μπαλάκι αλλού. Ναι. Ναι, αλλά μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο. Ναι, έχουν δίκιο. Μέχρι ένα σημείο όμως. Δεν φταίει ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ για αυτό που έγινε. Γιατί πραγματικά δείξανε ακόμα μια φορά ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Ναι. Πολύ καλή προσπάθεια, πολύ καλή φέτος, τους παραδέχομαι. Αλλά και η ΑΕΚ έκανε εξίσου καλή προσπάθεια. Και το φέρθηκε και πιο έξυπνα. Καλός ή κακός για την ΑΕΚ θα ξέρουν καλύτερα. Αλλά όχι να φταίνε πάντα οι άλλοι, να κοιτάξουν και λίγο την καμπούρα τους. Γιατί δεν πρέπει να δώσουν τόσο μεγάλη στήριξη στον πρόεδρο τους. Γνώμη. Ναι. Εσύ τι λες. Α, το φάει το ξύλο Ζαΐρης. Δύσκολα σε βλέπω. Ζαΐρης είναι τάγκς. Είναι τάγκς. Είναι τάγκς. Θα είμαι κι εγώ εκεί και δεν θα επιτρέψω να γίνει τέτοιο σκηνικό, να πούμε. Και έχει και κάτι κορμιά για εξήδες. Έχει κάτι κορμιά, αλλά και εμείς 12 χρόνια πυγμαχία κάνουμε. Έχει κορμιά. Άστο. Εσείς να πας. Θα πας κι εσύ. Κοίτα τι, άμα ορμήξεις το Ζαΐρη ή τον Πετρωτό, τι θα κάνω εγώ. Δεν θα τους ορμήξω. Όχι. Τι θα πάμε τους άλλους ή θα κάτσω ουδέτερος. Θα χωθώ. Μια φορά να την πάνε. Τι θα φάει, θα τυχωθώ. Τι θα φάει. Θα πέσει ξύλο, θα δώσω να φάω. Δεν μασάω τέτοια πράγματα εγώ. Τι αν ορμήξουν τον συνάδελφό μου και τι είμαι, κόκκινο κότα, σηκωθώ να φύγω. Πώς θα γίνει. Ναι, κοστί μου, ναι. Τα ρολά θα πέφτουν πάνω τους και θα φωνάνε. Ναι, τα ρολά, Α, εισαλίτη. Φύγε, βρωμοκαβαλιώτη εκεί. Στο τζαλαπετινό συχνάζει. Φύγε. Τα λέμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Δημήτρης λέγομαι. Έλα φίλε. Από Αθήνα. Ναι. ΑΕΚΖΙΣ. Ναι. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Ναι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω τη γνώμη μου είναι το εξής, ότι δεν φταίει η ΑΕΚ και θέλει μου μόνο το σεβασμό που σου έχω, αν κάποιος μπήκε μέσα με ένα όπλο και σταμάτησε το παιχνίδι. Εντάξει. Που λένε ότι η ΑΕΚ πήρε τίποτα μέσα στα χαρτιά. Δηλαδή η ΑΕΚ φταίει για αυτό που έγινε. Όχι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή. Δεν φταίει η ΑΕΚ, δεν είπε. Ποιο είπε ότι. Γιατί οι φίλοι παγκοσμίου του δηλαδή, τα έχουν βάλει με την ΑΕΚ, δηλαδή επειδή η ΑΕΚ και οποιαδήποτε ομάδα να το έκανα. Η ΑΕΚ είναι ύπουλη, η ΑΕΚ είναι φίδι, φίδι στον κόρφο μας. Ξαδερφούλα μας την έφερε. Καλά να πάθουμε που θέλαμε συμμαχία με τον Τζάμπα. Βέβαια, οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή δεν θέλανε συμμαχία. Αυτά τα πράγματα που γίνονται, δηλαδή, φίλε μου, μόνο σε βάζω όπως εγώ, δεν είναι σωστά πράγματα. Δηλαδή, όλο αυτό που γίνεται, δηλαδή, και τα τελευταία χρόνια γενικά, που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη γενικά με τους διαιτητές, με την δικαιοσύνη, με όλα αυτά. Ναι. Αυτό κάνει τον κόσμο γενικά να μην πηγαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή, πραγματικά, για πες μου τώρα, σύλλο, όλα αυτά που είδες, τι θα πεις στο παιδί σου μεθαύριο. Ναι. Λέω εγώ. Θα πεις, δηλαδή, ξαναπήγαινε στο γήπεδο, να δεις αυτά που γίνεται, έστω που γίνεται, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, παντού. Να λέμε την αλήθεια. Ναι. Εντάξει, είναι ντροπή αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξεφύγει παγκοσμίω. Δηλαδή, πες μου ένα ξένο γενικά, εσύ που παγκοσμίω γνωστό να έρθει στην Ελλάδα και να μην το πούνε πρόσεξε αυτό, αυτό θα γίνει αυτό, αυτό και δεν είναι άλλο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Εντάξει, όσον αφορά και για να μέσα και να κλείσω, όσον αφορά και τον τελικό, εντάξει, πιστεύω να γίνει ένα πολύ ωραίο μάτς. Φοβάμαι να σου πω την αλήθεια, φίλε μου. Φοβάσαι τι. Μην γίνουν επεισόδια, στο λέω αλήθεια αυτό, φίλε. Ναι. Γιατί είναι όλα αυτά που έχουν γίνει πολύ γρήγορα
και με το ποτάσμα και όλα αυτά που γίνανε και με τον κύριο Σαββίδη και όλα αυτά που γίνανε και στην Τούμπα και, και στην Αθήνα, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Και η αλήθεια αυτό το μάτς το βάμε πάρα πολύ στο αλήθεια. Μα κάνει να δει για να παίρνω καλά να ξεκινήσει το μάτς και να κερδίσει για μένα ο καλύτερος. Και ήθελα να πω κάτι τελευταίο για μια ομάδα που συμπαθώ, τον Άρη. Γιατί το συμπαθείς τον Άρη? Τον Άρη το συμπαθώ γιατί... Δεν τα έχετε καλά εσείς οι αεξίδες. Λόγω του ξηροκόστα έχετε κόντρα μεγάλη. Ναι, εντάξει, δεν είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι. Και άμα θέλεις να σου πω γιατί είσαι νεότερος, εγώ ήμουνα στο μάτς εκείνο. Ναι, τότε παίγει μου το ξηροκόστα και εγώ 43 χρονών είμαι. Ναι, πιστεύω έτσι όπως το είδα το σκηνικό, γιατί ήμουν στη θύρα 2 με ένα φίλο μου έξι και βλέπαμε το μάτς παρέα. Το λάθος ήταν χοντρό της αστυνομίας. Η πίεση και το λάθος, η λάθος τοποθέτηση, πέσαν κάτι μπουκάλια μεταξύ τους, αλλά δεν ήταν, δεν έγινε δηλαδή ας πούμε αλήτικη αυτή στο ξηροκόστα. Δηλαδή εγώ έτσι το είδα από τη θύρα 2, κοντά στη θύρα 1 ήμουνα. Όχι, ναι, εντάξει, με ένα κολλητό μου εξή και βιοτεχνία ρούχων να πούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα. Και δεν ήταν δηλαδή για να γίνει το σκηνικό ο παδός να χτυπήσει ο παδό, κατάλαβες. Ήταν κακιά στιγμή. Ήταν πιο πολύ κακιά στιγμή. Ναι, ναι, και αυτό ναι. που θέλω να σου πω, φίλε μου, για να κλείσω, είναι για σένα θέλω να πω κάτι. Ναι. Δεν σε γνωρίζω προσωπικά. Σε έχω δει κάποιες φορές που κάνεις κάποια live στο YouTube γενικά έτσι. Αλλά αυτό που μου αρέσει εσένα, φίλε, σε έχω μάθει από πολύ μικρό, να λέω πάντα αυτό που αισθάνομαι, είναι ότι έχει μεγάλα παντελόνια, φίλε. Μακάρι να ήταν άνθρωποι σαν και εσένα, και δεν το λέω ότι είναι άγγλοι, ούτε με έχει ανάγκη, ούτε σε έχω ανάγκη. Να ξέρω, ούτε σε ξέρω, ούτε με έχει δει. Αλλά μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που λένε την άποψή του, χωρίς, μα το λέω χωρίς, να κάνει δικαιοσύνη, να βγάζει αυτό που είναι να βγάζει. Να λες αυτό που αισθάνεσαι. Δυστυχώς λείπουν κάποιοι άνθρωποι και κρύβονται πίσω από τις κάμερες. Και λένε αυτά που λένε. Καλό είναι ο καθένας να λέει την άποψή του έτσι όπως νιώθει. Να μην είμαστε συμπλεγματικοί με τις ομάδες ή τα κόμματα. Ξέρεις τι, να έχουμε ένα ορίζοντα μεγαλύτερο. Πέρα από ότι υποστηρίζουμε ή συμπαθούμε. Συμφωνώ, αγόρμα. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και στο παιδί μας, να πούμε ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, αυτός αξίζει στον αθλητισμό πιο πολύ από τον άλλον. Εμένα μου το έκανε ο πατέρας μου, εμένα. Ναι. Δηλαδή. Όταν έπαιζα 15 χρονών στα τσικό του Άρη, 14, ήμουνα με τον Καρκαμάνη μαζί. Τερματοφύλακες και οι δύο. Και μου είπε αυτός θα παίξει εθνική ομάδα. 15 χρονών, είναι φοβερά προσόντα. Εσύ λέει θα παίξει στην Άουσα και στην Καστοριά και στην Επανομή. Γιατί είσαι λέει κοντός. Ενώ αυτός λέει οφείλει να προωθηθεί. Αυτό πρέπει να βάλουν λέει. Δηλαδή, μα θα ήθελε να παίξει ο γιος του στην εθνική ομάδα, αλλά ο άλλος είναι καλός. Κατάλαβες. Τι να κάνει, να πάει πια στον προπονητή και να του πει πάρε 5.000 ευρώ, βάλω το δικό μου. Όχι. Κατάλαβες τι γίνεται. Οπότε εγώ στη ζωή μου αξιολογήθηκα γενικότερα, αυστηρά. Άκου. Άρα και εγώ αξιολογούμε πάλι αυστηρά στη δουλειά μου και στο ό,τι κάνω, αυστηρότατα. Άρα και εγώ στη δουλειά μου, ό,τι βλέπω θα το λέω. Μα καλά κάνεις, φίλε μου, έχεις την άποψή σου. Αν δεν του αρέσει κάποιος μπορεί να αλλάξει σταθμό. Αυτό είναι η δημοκρατία που έχουμε. Εντάξει. Σημασία έχει να λέμε τα πράγματα σωστά. Μακάρι να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι, δεν έχουμε πραγματικά. Α, και σου λέω χωρίς να φοβάμαι. Ειλικρινά σου φοβάμαι πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Καλά, εγώ το παιχνίδι αυτό το φοβάμαι για έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο πιο πολύ, αλλά δεν θέλω να μιλήσω σήμερα. Θα τα πούμε. Φιλιά, τα λέμε. Με υγεία. Ραυτόπουλε, αυτό με τους 50 λευκορώσους οπαδούς που κατεβάζει ο Ιβάν, ξέρεις κάτι. Ραπ, λέει ο φίλος. Ξέρω ότι το διαψεύδουν οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ για τους λευκορώσους που λες εσύ και για τους παρτιζάνους. Γιατί τα παρακολουθώ όλα τα ρεπορτάζ. Φαλακρέ, δεν ακούμε τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ να μιλάνε για με ενθουσιασμό για την κάθοδο των ΠΑΟΞΙΔΟΝ στην Αθήνα. Πού είναι ο Μήνος να πει για 30.000 κόσμο, λέει ο 779. 2-3 μηνύματα είναι πολύ υβριστικά. Δεν μπορώ να τα διαβάσω ούτε εγώ που είμαι extreme τύπος. Και ο άλλος λέει ότι οι συνδεσμίτες δεν θέλουν να πληρώσει ο Ιβάν, λέει, τα εισιτήρια και μπράβο τους, αλλά όχι από υπερηφάνεια, αλλά γιατί δεν θα μπορούν να βάλουν καπέλο στην εκδρομή. Λέει ο 715. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Κώστα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Ιβάν έβαλε λεφτά για την ομάδα. Για την ομάδα, πολλά. Πολλά. Ο Μαρινάκης. Όχι πολλά. Έβαλε πάντως. Έβαλε όμως. Δηλαδή. Ο Μαρινάκης και έβαλε, αλλά πήρε και πολλά. Ναι, πάντως έβαλε. Έβαλε. Ο Μελισανίδης πήρε το πρωτάθλημα όμως. Ναι, δεν έβαλε φράγκο αυτός. Άρα δεν τον λες τζάμπα, δεν τον λες μάγκα. Πάντως τζάμπα μάγκα δεν μπορώ να το πω.
Είναι και τζάμπα. Αυτό πήρε το πορτάκι. Άκου, άκου. Είναι και τζάμπα. Είναι και μάγκα. Είναι και μάγκα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Σήμερα έπαθα την εξή πλάκα. Πάω το ανοιξάκι μου σε ένα παγωτατζί. Σε ένα παγωτατζί. Ναι. Να του πάρω παγωτάκι. Λέει το παιδάκι, μ' αρέσει το κυπελάκι. Ναι. Και του λέει ο παγωτατζής, κυπελάκια τέρματα, πήρε όλα η ΑΕΚ. Διάλεξα τι άλλο θες. Ναι. Έμεινα κολόνα. Δεν το περίμενα, ειλικρινά μας αποστόμωσε. Πάμε τώρα στους δημοσιογράφους. Πάμε στους δημοσιογράφους. Εγώ περιμένω, μάλλον οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ πρέπει να περιμένουν μήνο, κόλκα, και αυτόν που κάνει το πρωί στις 6, πώς τον λένε. Ποιον, ακούσει, ο Μανούσης. Το πρωί ποιος κάνει στις 6. Σε εμάς, ο Μανούσης. Α, και αυτόν. Αυτούς περιμένουν, λες. Ναι. Α, καλά. Μακάρι να μην ανταμώσει με εκτζήτες δημοσιογράφους. Ναι. Τώρα πέρα από την πλάκα, εγώ ναι. πιστεύω δεν θα ανοίξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα ανοίξει μύτη και στις εξέδρες. Ναι. Θα και έχουμε ένα ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό, μοντέρνο τελικό. Λοιπόν, αυτό, τα υπόλοιπα που είπαμε τα είπαμε για πλάκα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Ναι. Έξω μπορεί να γίνει χαμός. Ναι, σωστό. Να μην πάω να μου πω άλλη λέξη. Ναι. Βρίσω. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν θα ανοίξει τίποτα. Για να δούμε. Γαβγάβ από εδώ, γαβγάβ από εκεί. Αυτά είναι σκυλί που αληχτάει με το φοβάσαι. Τι κάνει το σκυλί? Αληχτάει. Ναι, ναι. Λοιπόν, από Ντέμι, από κεντρινό μαύρη Τούμπα. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Τούμπα, κεντρινό μαύρη Ντέμι. Και δεν είσαι αργιανό, είσαι εξή. Από Τούμπα. Να τα. Καλημέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσεί κλείστε λίγο. Κάτσε, Βλάχο, κλείσε το ράδιο, πες Βλάχο. Το λες μόνο σου. Τι να πω εγώ. Πες Βλάχο, κλείσε το ράδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι. Είσαι ο MVP της Ξινίλας. Είμαι. Ο Σέρλο Χόλμς της ισοβακικής παλινδρόμησης. Όχι ρε, λέει ο Αντώνης ο ακτινολόγος από το Βέλγιο. Ερεθισμός από ήπια παλινδρόμηση είναι, λέει. Ανεβαίνουν τα όξινα υγρά που έχει το στομάχι προς τον ισοφάγο και σε ενοχλεί. Ναι. Ή κάποιο μικρό έλκος. Ελεγχόμενα είναι, λέει όμως. Δεν πεθαίνει. Τι λέτε, ναι, σοβαρά. Το είπε ο Αντώνης. Ωραία. Παοξής, φίλος μου. Λοιπόν, τώρα άκουσε είναι προσεκτικά. Ναι. Μετά από απέτηση του κοινού πρέπει να παίξουμε τις ερωτήσεις. Τις ξέρεις? Όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι. Ένα. Τι γίνεται όταν έρθει κάποιο κοντά σε ένα μέτρο? Τι κάνουμε? Τον μπρίζεις. Σωστός. Ding ding. Δύο. Σαν ποιο πηγάδι μοιάζει η άμυνα της Λίβερπουλ? Σαν τον πηγάδι του Μέλι Γαλά. Ding ding. Σωστός. Είσαι πολύ ωραίος. Θα σου κάνω τον πάτο. Βάζω. Τρία. Σωστότατος. Είσαι μεγάλος παίκτης. Συνεχίζουμε. Ναι. Πώς αντιμετωπίζουμε κάποιον 1,90 και 100 κιλά όταν μας καλείζει καφέ? Του λέμε ότι μια σφαίρα κάνει μισό ευρώ. Είσαι μεγάλος παίκτης, πας για το εκατομμύριο. Πάμε, νούμερο 5. Τα λεφτά τα φάγατε σουβλάκια και... σουτζουκάκια. Παιχτούρα είσαι, παιχτούρα. Τι παθαίνεις όταν πληρώνεις τα ψάρια? Εδώ είναι δύσκολη ερώτηση. Τι παθαίνεις? Τι παθαίνεις εσύ όταν πληρώνεις τα ψάρια? Εγώ όταν πληρώνω τα ψάρια? Ναι. Έμφραγμα μυοκαρδίου. Κοντά είσαι, αλλά παθαίνεις δυσανεξία. Δυσανεξία. Α, δυσανεξία, ναι. Ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Ναι. Αυτό θα το πω εγώ. Έτρεξα 5 χιλιόμετρα, τρίψε μου λίγο το σβέρκο. Δεν κολλάει πουθενά, αλλά το κάνει. Δεν ξέρω γιατί. Έτρεξα 5 χιλιόμετρα, είναι σου φτάσει ο σβέρκος. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο καλό. Ναι. Τα καλά. Πώς κάνουν οι φουσκωτοί που σηκώνουν τα βάρητα? Σα! Σα! Τα κά! Και πάμε στα δύο τελευταία που είναι αποκορύφωση και όλο το κοινό ζητάει. Φαντάρους πήγες, συνέχισε. Το ρουβά το λυμπίστηκες. Ωραία. Και το δέκατο το λέω εγώ. Λοιπόν, σε αεροπλάνο ανέβηκες, το πιλότο με χειροκρότησες. Καληνύχτα ρε φίλε, σε αγαπάμε όλοι. Τι επιτροπικός είναι. Καλημέρα. Καλημέρα Ραπ. Καλημέρα. Φοβερίστε, φοβερίστε. Λοιπόν, Ηρακλειδέας φοιτητής, χωμένος εκεί στα πανεπιστήμια να πούμε, με τις παρατάξεις. Δεν πιστεύω να μην είσαι ακροαριστερό στοιχείο. Εντάξει, τι είναι προς την αριστερά να πει. Βέβαια, τι θα κάνεις. Είσαι Ηρακλειδέας, είσαι στο πανεπιστήμιο, θα είσαι μακίτης. Ναι, 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 όχι, δαπίτης δεν γίνεται, όχι. Όχι. Λοιπόν, θέλω για το τελικό να πω. Καταρχάς θα γίνει Brexit σίγουρα, έτσι. Μακάρι. Brexit, δηλαδή
όταν άκουσα στο λαϊκό δικαστήριο εκείνο τον γήπο να τον παουτσί που φώναζε θα σας σηκήσουμε και τα λοιπά και τώρα τον κοτσίδα τον πίθηκα που άρχισε να βρει μέσα στην κάμερα, λέω όχ, αυτή είναι τέτοιο, το ημάτι τους γυαλίζει, τον ήχι είναι βρώμικο. Ένας φίλος μου, ένας φίλος μου νεαπολίτης, φίλος μου, που θα κατέβει, ξέρεις τι μου είπε, Ραπτόπουλε λέει, το Brexit θα γίνει σίγουρα αν προηγηθεί η ΑΕΚ. Αν προηγηθεί η ΑΕΚ λέει, το Brexit θα το κάνουμε εμείς. Ρε, κατάλαβα λέω. Ναι. Ρε, άμα σε κάνει νυχιά, θα σε κόψει τα δύο πλάκα μου κάνεις. Σε κόψει με τον νύχιο που αξίζει. Θα κάνεις με τα νύχια, ρε. Θα κάνεις αντιτετανικό ωρό, ρε. Τρελό, ρε. Άσε, ρε, ναι, ρε. Και ξέρεις όμως, είμαι με τον Μπάουκ, ρε φίλε. Ναι. Λίγες φορές με τον Μπάουκ, ναι, ρε φίλε. Με τον Μπάουκ, δεν μπορώ. Πολύ, πολύ ξύνη, πολύ κρύα ομάδα αυτή η ΑΕΚ, ρε φίλε. Αυτή η χάρτινη. Δεν είναι κρύα η ΑΕΚ, είναι μπρουτάλ η ΑΕΚ. Δεν είναι κρύα. Βγάζει, είναι παθιάρα η ΑΕΚ. Έλα, ρε φίλε, το λυκισκού της Αθήνας τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει, η ΑΕΚ βγάζει πράγμα, ναι. Τι πράγμα, εντάξει, δεν είναι καλό. Τη πιο καλή ομάδα είναι. Πάω και Ηρακλή, Άρης, κάπου εκεί. Αυτές τι καλτ είναι ο Άρης, μωρέ τώρα ο Άρης, ο συγκαμμένος καλτ. Τι καλτ. Η ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο είναι καλτ. Η ΑΕΚ είναι καλτ. Η ΑΕΚ είναι καλτ. Δεν σου μιλάω αγωνιστικά, ρε. Σου μιλάω για του οπαδού, να πούμε. Για το ξύλο που θα πέσει. Γιατί οι οπαδοί τη ΑΕΚ, οι αναρχικοκομμουνιστές εκεί στα Εξάρχεια, που είναι εκεί πέρα οι οριτζιναλίστες και του πάω από την άλλη μεριά επάνω. Του πάω και τη ΑΕΚ. Του πάω και τη ΑΕΚ, το Ηρακλή τώρα μα ανέβουν και αυτοί. Είναι οι τρεις. Οι Αριανοί έχουν γίνει λίγο. Λίγο light. Λίγο έχουν ξεμπολτοκέψει λίγο. Αλλά θα ανέβουν και αυτοί, ναι. Παλιά ήταν λίγο κοιλιάδες εκεί στο Super 3. Οι κυλαράδες του Super 3 τώρα είναι μοντέρνοι. Είναι πιο πυγμάχοι τώρα. Πιο fitness να πούμε τύποι, ναι. Ρε, εσύ θέλω να σου πω ένα προσωπικό, ωραία. Να δεις, ρε φίλε, το κλάμα του Παοξή. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Πήγα έκθεση βιβλίου, ωραία. Ναι. Κυριακή. Και τι βρίσκω. Ένα stand, κάτι εκδόσεις ήτανε. Και τι, είχε ένα βιβλίο που έλεγε ΠΑΟΚ 2017-18 το χαμένο πρωτάθλημα. Φίλε, βγάλανε βιβλίο για το χαμένο πρωτάθλημα. Να ξέρεις και μου λέει, ότι ο νομάρχης μπορεί να πούμε να πει να διδάσκεται στην πρώτη δημοτικού. Ναι, ρε φίλε, ναι. Και μου λέει, τύπησα. Τι, ΠΑΟΚ είστε. Λέω, όχι, Ηρακλής είμαι. Α, είστε από τους πελάτες που είστε σήμερα. Άλλος δεν το πήρε. Ρε φίλε, στην έκθεση βιβλίου θα έρθει ΠΑΟΚ. Της λέω, είστε τρελή. Και ο συγγραφέας μου λέει πίσω, είναι άμα θέλει να τις υπογράψει. Ποιος ήταν ο συγγραφέας. Ναι. Και όταν είδα τον συγγραφέα, φίλε, ο Δήμος είναι. Τι να σου πω, ο Δήμος είναι ασλαμάτι μπροστά του. Όπου ένα ανήκει, φίλε, φοβήθηκα, έτρεξε ένα κλανίδι από το πόδο μου. Έτσι κατευθείαν, φίλε. Άντε γεια, άντε γεια, θα λέμε. Λοιπόν, τι ώρα έχουμε διάλειμμα. Στις μία. Προλαβαίνω να πάρω άλλο έναν τύπο. Προλαβαίνω για δύο λεπτά, μάλιστα. Εσύ με το ου που κάνει, έλα. Έλα ραπ. Εσύ που μικροφωνίζει το κινητό, έλα. Έχω εμένα. Ναι. Ακούγουμε καθαρά. Ακούγεσαι, αλλά ακούγεται ένας ήχος από το κινητό, δεν ξέρω γιατί είναι. Μάλλον επειδή έχω hands free να το βγάλω. Άντε μωρέ, βγάλω το hands free, έλα. Πάω ξύση με εγώ. Ωραίος. Εξασφάλισε η στηριά γύρω τελικό. Τι ομα... Μπράβο, ωραίος. Όπως και στο Βόλο είχα πάει και στην Ασίνα. Ναι, 23 χρονών. Ωραίος, μπράβο. Πέρσι τους κερδίσαμε και στην κερκίδα και στο γήπεδο. Αλήθεια είναι αυτό. Ήσουν εκεί, ήμουνα και τα, άμα έβλεπα άλλο, θα έλεγα άλλο. Και το πιο καλό ξύλο έπεσε στα δημοσιογραφικά θεωρία από κάτω. Φέτος είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον το μάτς. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι μόνο οι οπαδοί ήταν σε έχθρα. Ναι. Πρόεδροι μάτσα μούτσα φυλάκια πριν το γήπεδο, δημοσιογράφοι αδελφοποιημένοι, ναι. Διοικητικοί παράγοντες φυλαράκια. Τώρα όλοι είναι για ξύλο τώρα, όλοι. Φέτος δηλαδή σου συνειδητοποιεί. Δημοσιογραφικά. Ναι. Στα δημοσιογραφικά και να κάνεις να απολαύσεις. Αν και στα σούτια που θα πέσουν, πιστεύω θα πάρεις μέρος ή όχι, θα προστατέψεις το. Τον Πετροδό και τον Ζαέρη. 100% ρε, πλάκα κάνεις. Εντάξει, και άλλοι λαπάδες είναι ο Κεφτετζόγλου τώρα και ο Σακύρης, τι λαπάδες είναι. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουνε, δεν ξέρω αν είναι στο ΑΟΥ. Εμένα αν με πει ΑΟΥ στο ένα μέτρο, όποιος με πει ΑΟΥ, θα του δίνεις εντολές. Δεν ξέρω ΑΟΥ, εγώ δεν ξέρω. ΑΟΥ από στο ένα μέτρο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάμε λίγο τώρα στα περί ενδεκάδας, μια ερώτηση να σου κάνω. Και θέλω να περιμένεις, 50 δευτερόλεπτα και να μου πεις ό,τι θες για την 11η, καθώς έχω ένα μικρό διαφημιστικό break. Ναι. Ναι.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το goldmall.gr σας ταξιδεύει. Βρείτε σήμερα 900 και πλέον προσφορές ξενοδοχείων στη χαμηλότερη τιμή και επιλέξτε τον επόμενο προορισμό σας. Διαμονή σε μοναδικές τιμές με έκπτωση έως και 50% στα πιο επιλεγμένα ξενοδοχεία όλης της χώρας, σε Χαλκιδική, Μακεδονία, Αθήνα, νησιά και όχι μόνο, με ένα απλό κλικ. Δείτε τώρα όλες τις προσφορές στο www.goldmall.gr και ταξιδεύστε σε όλη την Ελλάδα ποιοτικά και οικονομικά με ένα απλό κλικ. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πες μου τώρα για την εντεκάδα. Λοιπόν, τώρα στα περιδεκάδας πιστεύω ότι μια θέση παίζεται μόνο, αυτή του αριστερού εξτρέμ. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι σχεδόν σίγουρες. Δηλαδή Πασχαλάκης με Βαρέλα... Κάτσε τώρα να σου πω εγώ τι έμαθα. Ναι. Πασχαλάκης, και... Βαρέλα, Κρέσπο, ο Τάκης Χαλάς αριστερά και ο Μάτος. Center for ο Πρίγιοβιτς, λίγο πιο πίσω ο Πέλκας, αριστερά ο Μακ, δεξιά ο Τζάλμα. Α, Μακ δηλαδή. Ναι. Εδώ το ερώτημα είναι τα δυο παλτά ποια θα είναι. Α, είναι σίγουρα ο Κάνιας και ο Μαουίσιο. Δεν θα πάει με Σάχο. Μετά την Ήλα που φάγει στη Τρίπολη, στο πρώτο μάτς μετά από καιρό υψηλής έντασης που ο Σάχο δεν έχει τρεξίματα, δεν θα ρισκάρει. Άρα θα κρατήσει τον Μπίζεσβαρ και τον Σακχόφ για διαφορετικούς λόγους, σαν χαρτιά ας πούμε, πώς το λένε, να τα ρίξει τον αγώνα, να βγάλει άσο από το μανίκι, να πούμε. Όχι ότι ο Κάνιας είναι το εξάρι που ονειρευόμαστε, έτσι. Ο Κάνιας είναι ένα σκατοδοχείο, το οποίο να πούμε στην καλή ομάδα του ΠΑΟΚ, στην καλή ομάδα του ΠΑΟΚ είναι μια παραφωνία και μαζί με τον Κρέσπο θα πρέπει να πάρουν δρόμο και να έρθουν δύο πιο αλκτικοί στο center back. Ένας πιο αθλητής κάτω, να είναι σκύλος, να έχει ταχύτητα, να κάνει πλάγια μαρκαρίσματα, να είναι τσαμπουκάς, να έχει μια πρώτη μπαλιά στα 10 μέτρα, αν μπορεί να έχει και του Κατσουράνη, να τον πληρώσεις το εξάρι σου να πούμε. Ο Κάνιας είναι καλό παιδί, αλλά μόνο. Δεν είναι τώρα ο Κάνιας για τον ΠΑΟΚ τώρα. Αν έχουν μου περάσει μόνο μία χαφάρες από τον ΠΑΟΚ. Μαραγκή περάσαν, Σκαρτάδι περάσαν στα εξάρια, Νάγκμπε περάσανε, τι παιχταράδες περάσαν, Δαμανάκι αν θέλεις. Στη δεκαετία του 80 που δεν ήταν μεγάλος παιχταράς αλλά ήταν ένα μεγάλο εργαλείο. Ναι. Τι λες τώρα, θα βάλω εγώ τώρα τον Κάνιας με τον Δαμανάκι. Κοίτα, αν μου λέγες πάρε μόνο μία μεταγραφή για το καλοκαίρι. Πώς, ναι. Αν μου λέγες μόνο μία μεταγραφή να πάρεις για το καλοκαίρι, αυτή η θέση είναι σίγουρα το 6. Το εξάρι. Το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Ένα εξάρι που. Τι τύπου. Τύπου Βιτόλο. Δηλαδή να βαράει και τη μάνα του την ίδια. Όλοι στο Βιτόλο σήμερα. Χαμάλης. Αν μπορούσε να φέρω τον Βιτόλο σήμερα να πάω στην Ισπανία να τον φέρω για ένα μάτς, θα τον έφερνα. Τέτοια να του λέτε του Σαββίδη να το ανοίγετε τα μάτια. Έτσι. Γεια καλά. Φιλιά. Yeah. Ο φίλος μου ο Ματζαβίνος που έχει το εστιατόριο στην Πότσαρη. Καλός μου φίλος. Καλό παιδί. Καλός εστιατόρ. Μου λέει ότι η στοιχηματική εταιρεία Μαλαισίας δίνει 4 μονάδες να μην γίνει ο τελικός και 3,5 μονάδες να διακοπεί. Αξίζει τον κόπο λέτε. Αξίζει ε. Λες. Ναι καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ ακούγομαι Κώστα. Μάλιστα, εσείς ακούγεστε. Ναι. Είμαι από Καστορία Γρηγοριάδης λέγουμε. Βέβαια σήμερα δεν ήθελα να συζητήσω για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Αυτό που με ενδιαφέρει, είχες αναφερθεί μια βραδιά για έναν γιατρό για βαρικοΐα που μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Επειδή έχω μια βαρικοΐα κι εγώ. Αυτός τι έχει... μπορείτε να με πείτε αυτό το γιατρό που είναι στο ΑΧΕΠΑ, κοίτα, το όνομά του ή τηλέφωνο. Κοίτα, θα σου πω. Αυτός δεν ιδιωτεύει. Αλλά... αυτός, τώρα πρέπει να το βρω στο κινητό ρε γαμώτο, με πιάνεις απροετοίμαστο. Είναι καλό παιδί. Αυτός ήταν παλιά πειρατής. Ήταν πειρατής στα ραδιόφωνα. Και ασχολιότανε, και ασχολιότανε με αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ φίλος με τον ουρολόγο μου τον Νίκο Τοφίστα. Που είναι εξαιρετικός γιατρός και εξαιρετικός άνθρωπος ο Νίκος. Και πήγαμε, εγώ τον γνώρισα στο Μακεδονία Παλάς, είχαμε πάει για ένα κρασί και τον γνώρισα. Και μου λέει, μου έχει δώσει ένα τηλέφωνο ρε γαμώ, το περίμενε να δεις τώρα. Που μπορείτε να πηγαίνετε, στάσου τώρα μη,
Αχέπα λέει, κάτσε να δω πώς το έχω γράψει στο κινητό. Αχέπα οριλά, μπράβο. Αχέπα οριλά, κοχλιακά λέει. Περίμενε. Γιατί έχω εγώ πρόβλημα και με. Στάσου ρε, μην βιάζεσαι, ρε. Θα στο δώσω το τηλέφωνο στον αέρα. Ναι, αυτό θα το βρεις εκεί. Αυτό το τηλέφωνο. Ναι. Έλα λίγο να πάρει το στυλό. Αχέπα οριλά, κοχλιακά εμφυτεύματα λέγεται αυτό το που κάνει αυτός. Ναι. Δεν είναι πολύ ψηλό. Κοχλιακά εμφυτεύματα. Θα πάρεις τηλέφωνο και θα κλείσει ραντεβού. Δεν θυμάμαι το όνομα απ' έξω τώρα. Κοίταξε να δεις. Δεν πειράζει όμως. Πάρε τηλέφωνο εσύ μια φορά και άμα βρεις τα σκούρα ξαναπάρε με να σου δώσω και το όνομα στον αέρα. Ναι, δώσ' μας το τηλέφωνο. Εσύ ποιος το τηλέφωνο το έχεις να μας το δώσεις τώρα. Το έχω, ναι. Να πει. Για πες. 23-13 30-33-12 Και άμα δεν βρεις άκρη, γιατί εκεί είναι νοσοκομεία και δεν ξέρεις τι γίνεται, θα με πάρεις εκτός αέρα μία μέρα, θα σου δώσω το κινητό του. Εντάξει. Εγώ πήρα άδεια από αυτόν. Να σε πάρω αύριο το μεσημέρι πριν ξεκινήσει το πρώτο το πρόγραμμα. Πάρε με. Δηλαδή πριν τις 2, 2 παρά 10, έτσι. Πάρε με. Θα βάλω το γουρούνι να πει τους χορηγούς και εγώ θα έρθω αργότερα. Εντάξει, έγινε. Έγινε, Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Bye. Φιλιά. Κοχλιακά εμφυτεύματα λέγεται. Και αυτός έχει κάνει μελέτες και βάζει κάτι εκεί στο αυτή, τι στο καλό κάνει δεν ξέρω. Και εμένα με είπε να πάω για κάτι εμβοές που είχα, αλλά ξέχασα να πάω. Θα πάω όταν ξεμπερδέψω λίγο, χαλαρώσουν οι εκπομπές. Ποτέ δηλαδή. Καλημέρα. Καλημέρα, μ' ακούτε? Σ' ακούμε, ναι. Άλλαξε να σου πω. Βρωμιάρη, περνάς καλά. Σε ζηλεύει όλη η τούμπα. Περνάω καλά. Λοιπόν, εδώ είχαμε παραβιάσεις τουρκικές αεροπορικές. Ναι. Θα να πω. Ναι. Δεύτερον, για τον τελικό. Εγώ δεν θα πάω, γιατί δεν θέλω να βλέπω τελικούς, γιατί χόρτασα κύπελα και γατσοκύπελα, όπως τα λέγανε αυτά. Έχω χορτάσει πολλούς τελικούς. Ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες τις ελληνικές που έχει πάει τους περισσότερους τελικούς, πιστεύω. Και τους έχει χάσει. Βρε, δεν λες ότι είσαι απέταρος και δεν έχεις φράγκο εκεί πέρα. Όχι, δεν είμαι απέταρος. Λεφτά υπάρχουν. Είπε και ο Πάγκαλος μαζί τα φράγκα μάλλον. Πούλα τον Μπουφάν και πάρε εισιτήριο. Ας τον Μπουφάν. Άγου. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και η Ελλάδα είναι μόνοι τους, αλλά θα παλέψουν μέχρι το τέλος. Ναι. Η Ελλάδα και ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν πεθαίνει και να πω και ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Ποτέ ξανά, πρωτάθλημα στον Πειραιά. Και θα κλείσω με ένα άλλο τραγούδι για την ΑΕΚ που είναι Φίδη Κολοβό, επειδή μας το έκλεψε φέτος, πάτησε πάνω στο πτώμα του Ολυμπιακού και μας κατασπάραξε. Ναι. Αυτά θα να πω, καλό βράδυ. Ναι. Τρελός κανονικός. Τρία μπάνια έκανε στην κότα, μου βλέπεις. Κάτσε εσύ εδώ να έχεις ισοφαλική παλινδρόμηση να πούμε. Ναι. Τρία μπάνια έκανε ο τρελός. Κατάλαβες, μέσα στα πιπίνια είναι εκεί στην κό, 49 χρονών το ερείπιο. Καλά περνάς, παλιό τόμαρο. Σε ζηλεύουν οι τουπιώτες και οι άλλοι που μένουν απάνω στην Ανοπόλη, κάτι γέρι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα. Κώστα. Ναι. Τι κάνουμε, καλά είσαι? Έτσι φαίνεται. Από Βέρεια και έφτασα Θεσσαλονίκη και ακόμα να συμπετύχω. Ναι. Συγχώραμε. Είμαι μαζί σου, λες και με διάβασε τη σκέψη. Λοιπόν, το ντέρμπι δεν θα γίνει εκτός γηπέδου. Δεν κατάλαβα. Το ντέρμπι δεν θα γίνει εκτός γηπέδου, αυτό που είπες εσύ σκέφτηκα και εγώ. Ναι. Το πιστεύεις? Το πιστεύω. Το πιστεύω και εγώ, θα το παίξω και στο στοίχημα. Δεν θα το αφήσω να γίνει το ντέρμπι. Ναι. Το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις? Φρε, παρακαλώ, λέγε εσύ τι πιστεύεις. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει το ντέρμπι στην Αθήνα. Δεν θα το αφήσουν να γίνει. Ποιοι δεν θα αφήσουν? Δεν θα το αφήσουν να γίνει το ντέρμπι. Ναι. Ο λαός, μα από εδώ, μα από εκεί, το ντέρμπι δεν θα γίνει. Ναι. Το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις? Άντε εγώ πάλι. Το πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, όλα καλά. Θα το δούμε το Σάββατο. Ναι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Έλα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήταν. Δηλαδή συγγνώμη για να καταλάβω. Το σύνορα παίρνετε βήμα στο Ραυτόπουλο δημόσια και λέτε ότι θα ρισκάρετε να μην παίξουν οι δύο αυτές ομάδες στα προκληματικά του Champions League. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Γιατί μια γενική σύραξη στην Αθήνα επισύρει μέχρι την κρίση. Τι κάνω λάθος. Το θέλει αυτό ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Μερισανίδης. Δεν ξέρω. Πρώτη ερώτηση. Δεν θέλω να... Καλά εσένα Ηρακλειδέα φοιτητή δεν σου σχολιάζω καν. Το πανό δεν έχεις και γαλατάκι ακόμα, δεν έχεις πάει δύο ώρα για να κοιμηθείς. Δεν ξέρεις τι λες. Θα μιλήσεις εσύ για την ΑΕ. Αλλά τι να σου κάνω γιατί σέβομαι τον Ηρακλή λόγω κόκκινου, λόγω Ολλανδού, λόγω Χατζηπαναγή, λόγω του φίλου μου που είναι στο Μόναχο της Γερμανίας, στον Αδωνιάδη και δεν θέλω να σου πω τίποτα, αλλά είσαι και ζητήσει και επιστήριξη. Όσο για σένα φοιτητή 22χρονο παοξύ που με χαρακτήρισες εχθές εδώ στην συγκεκριμένη εκπομπή. Να ξέρεις ότι εξής ο Καφοριανός μιλάει μόνο με επιχειρήματα. Μιλάει μόνο με αποδείξεις και κρίνει και χαρακτηρίζει γεγονότα και πράγματα τα οποία έχουν υποθεί ή έχουν γραφτεί σε site είτε σε εκπομπές ομίλου με τρομίδια. Τώρα, το ότι ο όμιλος γενικά το ραδιόφωνο ή τα site του κυρίου Αντώνη για ευνόητους λόγους γράφαν και λέγανε αυτά που λέγανε. Ίσως γιατί οι δημοσιογράφοι του παρασύρονταν το παδικό συνέστημα. Είτε γιατί αυτό πουλάει. Είτε γιατί είναι άρτια συνδεδεμένος με το ΦΑΟΚ ο οποίος πάλι πουλάει. Είναι άλλο κομμάτι. Εγώ απ' την άλλη όμως φίλε μου. Δεν μπορώ να μην βγαίνω, να παίρνω βήμα στο κοπέ του Κωστίτου Ραυτόπουλου κυρίως και να μην απαντάω σε αυτά που διαβάζω. Δεν με ενδιαφέρει πόσοι από εσάς θα πάρετε συμμετρητή σε αυτά που λέω ή πώς θα κάνετε να τα σκεφτείτε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε τη δυνατότητα να καταλάβετε τι εννοώ μέσα από αυτά που λέω. Δυστυχώς για την ΑΕΚ δεν υπάρχει άλλη φωνή σε αυτό το ραδιόφωνο που να μιλάει καθημερινά και ίσως σε εισαγωγικά να υπερασπίζεται την ΑΕΚ. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ, ένα πρωτάθλημα που εγώ προσωπικά δεν το πανηγύρισα και δεν θα το πανηγυρίσω και το έχω δηλώσει από την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Γιατί όταν εγώ βγήκα και είπα στον κύριο Λισάνδρου ότι αύριο μεθαύριο θα κατηγορηθείς κύριε, βγήκαν ανεφάνιο μου η διάθεση. Τελικά κατηγορείται η ΑΕΚ. Για κλοπή, για χάρτινο πρωτάθλημα, για πέτσινο πρωτάθλημα. Βλέπετε τον όμιλο. Δεν αναφέρομαι στον όμιλο, αναφέρομαι στον όμιλο με τρομίδια. Έχει αφήσει το απειρόβλητο τον κύριο Μίχελ. Που ήθελε να το παίξει ο υπάλληλος Μίνα και να κάνει προσπέραση τον κύριο Σαββίδη εντός του αγωνιστικού χώρου. Έχει αφήσει το απειρόβλητο την είσοδο του μεγαλομετόχου της ομάδος λέγοντας μόνο μια κουβέντα. Ναι, είναι κατακριτέο. Όπως λέει ο αγαπημένος μου ο κύριος Μπούζος. Βεβαίως κατακριτέο το να εισέλθει με τον αγωνιστικό χώρο. Και ασχοληθήκατε με τους ηθικούς αρτουργούς που είναι ο Κομίνης και ο Ποντίκης, αδιαφυσβήτητα, είναι η ηθική αρχηγή. Και από εκεί και πέρα αναλωθήκατε στο Δημητριάδη, στο Λιβερόπουλο, στο Λισάνδρου, στην ΑΕΚ. Και ξέρετε γιατί. Γιατί. Γιατί θέλουν να καλύψουν τα κενά της ΠΑΕ. Γιατί ο ένας έχει Δημητριάδη και ο άλλος έχει Κωνσταντινίδη. Ο ένας έχει Λιβερόπουλο και Λισάνδρου και ο άλλος έχει κάποιον Μίχελ. Που δεν ξέρει τι είναι ο ΠΑΟΚ. Που δεν ξέρει τι είναι η ελληνική πραγματικότητα. Που δεν ξέρει πως λειτουργεί ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Που δεν ξέρει να κουμπάει το συνέστημα. Που δεν ξέρει να εκμεταλλευτεί το φιλότιμο του οπαδού. Που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο μισθός του. Γιατί ακόμα και ο Κωστής Ραυτόπουλος που είναι από τους πιο ρεαλιστές. Εγώ ίσως να είμαι από τους λίγους ανθρώπους στον κόσμο που τον αγαπώ και τον ατρεύω πραγματικά και δεν τρέπομαι να το πω δημόσια. Και δεν έχω να κερδίσω κάτι από σένα. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Μπορεί να σε ξέρω, μπορεί να έχουμε πει ένα καφέ μαζί, μπορεί να έχουμε φάει ένα σηκώτη αρκούδας μαζί ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά μέχρι εκεί. Από
από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σου αναγνωρίσω ότι ξέρεις τόνους μπάλα. Έχεις τα κάκαλα να τα λες τα πράγματα όπως είναι. Είσαι ρεαλιστής, αλλά είσαι και τον άκρο. Εγώ όμως πρέπει να τα αναγνωρίσω κάποια πράγματα. Εσείς πότε θα αναγνωρίσετε αυτά που αναγνωρίζουμε εμείς. Εγώ γιατί σας λέω τόσο καιρό ότι είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Γιατί εγώ είμαι αυτός που μέσω των εκπομπών του Κωστή Ραπτόπουλου έχω χαρακτηρίσει τον κύριο Μελισσανίδη ούκο λίγες φορές. Δημόσια. Τον θαυμάζω σαν άνθρωπο, σαν πρόσωπο, γιατί είναι αυτοδημιούργητος και τον ζηλεύω, εισαγωγικά. Αλλά σαν μεγάλο παράγοντας, είναι Σκρούτζ Μακντάκ, είναι Τσιγκούνης, είναι ό,τι θέλετε, αλλά είναι και τεράστιες και παιδιά, γιατί έχοντας το τέταρτο μπάζες της κατηγορίας, τον πήρε πρωτάθλημα. Έχοντας την πλάτη του τρεις διοργανώσεις, τον πήρε πρωτάθλημα και είναι στο τελικό κυπέλλου. Και αποκλείστηκε από το UEFA αίτητος. Θα μου πεις είναι έργο Χιμένες. Συμφωνώ, αλλά ποιος τον έφερε το Χιμένες. Βλέπω ότι το κάνει το Λάζαρο τώρα. Κάτι καλά του λέει γιατί θα σκύζει ξύλα για τον επόμενο χρόνο που λέει εκεί στα σπάτα. Έχω το δικαίωμα. Έχει υπογεγραμμένο συνένα. Υπέγραψε, του λέει και εδώ είμαι εγώ. Να είσαι τίμιος του λέει. Ακούς του λέει. Το Βράνιος υποθέτω σε χαρακτήρα. Τον άκουσα να μιλάει το Βράνιος. Τελείωσε. Το Σάββατο λοιπόν για έξω από τα χαρίσεις του παιχνίδι. Από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα τι επιπτώσεις θα έχει αυτό και το αν θα θυμώσουν οι φίλοι μου το αυξήνας θα το δείξει. Αλλά εάν θέλετε να έχετε την υπερομάδα, θέλετε έναν Βράνιες στη θέση του Κρέσπο, ένα Σιμόες στη θέση του Κάνιας και τότε ναι ίσως θα πέρασε την πρωτάθλημα. Καλό βράδυ. Πάμε επόμενος κύριος. Κούλες ερχόμαστε, πάω Κόρυθος γκολ και ντου. Πάμε κόσμο. Ράπτωκο είμαι. Μάλιστα εσείς. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, τι γουστάρεις πιο πολύ. Ένα, τα πρωταθλήματα τώρα αυτά των τελευταίων χρόνων με τα παρασκήνια ή τα καθαρά τα πρωταθλήματα. Αυτά με τα παρασκήνια. Τα παρασκήνια για ποιο λόγο. Γιατί αυτά αρέσουν σε εσάς. Γιατί. Γιατί αυτά αρέσουν σε εσάς. Πέσαν οι γραμμές οι υπόλοιπες. Πάρτε τις γραμμές. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Πρόσεξε να δεις. Εγώ μπορώ να σου αναλύσω ένα παιχνίδι. Να. Πιστεύω καλύτερα από τον κάθε Έλληνα. Να. Μαζί με άλλους 50 Έλληνες όλη την Ελλάδα και οι 10 είναι φίλοι μου. Και όταν λέω 10 είναι στην παρέα μου. Κλόπ, δικηγόρος, γιατρός, Ηρακλειδέας κτλ. Δηλαδή η παρέα μου είναι πολύ δυνατή στο κομμάτι αυτό. Γιώργος Μάντζιος, από συναδέλφους κτλ. Είμαστε μια ομάδα ατόμων που λατρεύουμε την ανάλυση. Να. Επειδή όμως αυτό στο πλατή κοινό δεν πουλάει τόσο, την κρατάμε για μας την ανάλυση. Δηλαδή, αν το ποδόσφαιρο πεζότανε και κάναμε ανάλυση, θα είχαμε το 1/4 της επιτυχίας που έχουμε τώρα σαν ράδιο, σαν τηλεόραση κτλ. Άρα λοιπόν, από επαγγελματική άποψη. Επαγγελματική άποψη, βεβαίως. Αλλά... Άμα θέλουμε λοιπόν να δούμε καλό ποδόσφαιρο εμείς, τραβάμε Chelsea, Liverpool, τραβάμε και βλέπουμε, μαζευόμαστε 10 άτομα, αναλύουμε, πάμε στον Αλέφαντο, σε έχουμε εναλλακτικές εκπομπές και εναλλακτικά θέματα. Άρα λοιπόν, σε κάθε εκπομπή που υπάρχει, κάθε εκπομπή είναι διαφορετική. Το βράδυ είναι διαφορετική. Το μεσημέρι είναι διαφορετική. Με τον Αλέφαντο είναι διαφορετική. Στο ρεπορτάζ τις άλλες μέρες στο ART είναι διαφορετική. Στο Europe One είναι διαφορετική. Στο rapto.gr είναι διαφορετική. Σκηνοθετώ τη ζωή μου, σκηνοθετώ τη δουλειά μου και κάνω τη γραμματέα στον εαυτό μου. Γιατί γραμματέα δεν μπορώ να έχω. Yeah. Οπότε το κοινό, εγώ να ήμουν πολιτής, έχω κάνει τον πολιτή. Πουλούσα πράγματα από όλα, χάλια, άκρουα, σαν ιστορίες κτλ. Δεν μπορώ να πουλήσω κάτι το οποίο άλλος δεν το θέλει. Εάν θες σκατά να σε πουλήσω, σκατά θα σε πουλήσω. Αν θες να σε πουλήσω κουλτούρα, κουλτούρα θα σε πουλήσω. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι ότι πρέπει να ελιχθώ. Κάποτε ο θείος μου ο Μίμης, που είχε
η γούστερα τη θεία μου την Ελένη που ήταν 17 χρόνια πιο μικρή, έλεγε, πήγαινε στο πιάνο μπαρ η Ελένη, από πίσω ο Μίμης, πιανίστας. Πήγαινε η Ελένη με τους χίπι, 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 χίπι και ο θείος Μίμης. Πήγαινε η Ελένη να πούμε στο θέατρο, στο θεατρόβιλος ο θείος Μίμης. Τι ήθελε η θεία Ελένη, από πίσω ο θείος Μίμης. Φίκι, φίκι μετά ο θείος Μίμης. Κατάλαβες. Έκανε φίκι, φίκι, έτσι έγινε και ο θείος Μίμης. Έκανα λέει φίκι, φίκι. Εγώ για να κάνω φίκι, φίκι. Σκατά. Σκατά. Εγώ για να κάνω φίκι, φίκι, θα πρέπει να ξέρω τι θέλεις εσύ. Θες φίκι, 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 φίκι. Θες θεατρόβιλος, θεατρόβιλος. Θες πλάκα, πλάκα. Θες μίμηση, μίμηση. Μπάλα θες. Δεν θες μπάλα. Θες καριολίκι. Τώρα μπερδεύτηκανε παραπάνω. Για καλά, φίλε. Καριολίκια θέλετε. Δεν μπορώ να σας πουλήσω εγώ ανάλυση. Ανάλυση θα κάνουμε στον πριβέ χώρο μας. Καλημέρα. Όποιος θέλει την έχει. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ρε. Φίκι, φίκι. Λέγε, φίλε. Σήμερα άκουσα ένα παίχτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Του έκανε μια ερώτηση ένα από τα παιδιά από το Μετρόπολης και του λέει τι θα γίνει στον τελικό. Τι παίχτη του ΠΑΟΚ. Παλέμαχος. Στην ώρα του Μπούζου του κάνανε. Α, στη Media Day, συγγνώμη, ναι. Ναι, Media Day. Και λέει αν είμαστε την κατάλληλη μέρα και αν είμαστε, λέει, αυτοσυγκεντρωμένοι και αν αυτό και αν εκείνο, τότε όλα θα πάνε καλά. Που σημαίνει ότι δεν είναι σίγουρος. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα πρωτόκολλο, ένα πρόγραμμα προετοιμασίας. Μην το πει έτσι για να ρίξει τα μάτια στους άλλους. Εγώ κατάλαβα ότι δεν ξέρει πώς να είναι στην κατάλληλη μέρα, πώς να είναι σε αυτοσυγκέντρωση, πώς να αντιμετωπίσουν τα διάφορα πράγματα. Αυτό κατάλαβα. Ναι. Και το δεύτερο ήταν κάτι που είπες εσύ και το επανέλαβες και τώρα. Λες ότι η ποιότητα δεν πουλάει. Εδώ. Ό,τι θες σε πουλάω εγώ. Θες ποιότητα, σε πουλάω ποιότητα. Θες βιβλίο, θες εκπομπή του βιβλίου, βιβλίο. Θες ερωτική αυτή, θες σεξουαλική διαπαιδαγό, ό,τι θες. Τι θες. Ναι, εγώ θα ανοίξω το ντουλάπι και θα βγάλω ό,τι θέλεις εγώ έχω. Ναι, θρησκευτικά θέλεις, τι θες. Ιστορικά θες, πολιτικά θες να πιάσουμε. Ό,τι θες. Όπως είναι διαμορφωμένο το θέμα η χώρα μας, δεν πουλάει ποιότητα. Κάθε ομάδα έχει ένα κύκλο και παίζουν το παιχνίδι ανάλογα πώς είναι η κατάσταση. Αν ήσουν Γερμανία, Αγγλία ή Ισπανία, θα πουλάγει ποιότητα. Άμα ήμουν Γερμανία ή στην Ισπανία, θα προσαρμοζόμουν με την κουλτούρα της Ισπανίας και της Γερμανίας, όπως και έκανα όταν βρέθηκα ως πολίτης. Προσαρμόστηκα. Είμαι προσαρμόσιμο όν. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Τότε όταν θα βρεθούμε προσωπικά θα μιλήσουμε, γιατί στο τηλέφωνο τι να πούμε. Ναι, για να βρεθούμε προσωπικά πρέπει να βρούμε χρόνο. Και ξέρεις ότι ο δικός μου χρόνος είναι ελάχιστος. Κοίταξε να δεις, οι μπουκαδόροι έχουν χρόνο. Μπουκάνουν μέσα στην πόρτα και τις σπάζουν, αφού ξέρεις το κόλπο. Ναι, εγώ μπουκαδόρος είμαι. Το κατάλαβα και γι' αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει ένα χρόνο. Μπουκάρεις μέσα. Ναι. Το βλέπει ο άλλος και η γυναίκα πολλή ώρα όμως δεν έχω να κάτσω σταυροπόδι στο καφενείο κανένα δύο ώρα να μου διάσει το ποδάρι μου, κατάλαβες. Α, όχι. Δεν έχω τέτοια. Ούτε τρία λεπτά θα φανεί το. Μέχρι τέταρτο είμαστε καλά σε κανένα διάλειμμα. Έγινε αγόρι, φιλιά. Λέμε αδύο. Τα λέμε για χαρά. Επόμενος κύριος. Καλημέρα, θα γνωρίσω ένα εξή. Θα με βγάλει την παράφαση μαζί του για να το γνωρίσω από κοντά. Αν θες να το γνωρίσω από κοντά. Το ψυρίς κανένα μπουφάνι αυτό. Ναι. Για μας ακούει τώρα να βγει να παραθέσω μερικά πράγματα, γιατί στο πρώτο μάτσο. Α, οι γραμμές τώρα είναι κατηλημένες. Ναι. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ έδωσε το δύο ψάρι στο πρώτο και στο τρίτο λεπτό θέλω να το εξηγήσω το όνειρο. Κατάλαβες να το εξηγήσω. Ναι. Στο πρώτο λεπτό έδωσε πρώτο λεπτό, φεύγει μπροστά αντεπίθεση, κρέψαν την μπάλα, είχε η ΑΕΚ σε αντρά, κλάψαν την μπάλα, πρώτο λεπτό θα βάζαμε ένα γκολάκι. Στο τρίτο λεπτό ξαναγίνεται φάση. Αν υπάρχει το φτάρι πάλι. Και θα το γνωρίσω από κοντά για να το βγάλεις την παράθεση τώρα να μιλήσουμε. Ναι. Γίνεται. Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω, τι εγκόμενα του και στον καινού είμαι, εγώ δεν ξέρω. Στον αέρα να μην πάρει να μιλήσουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Περίμενε και άμα θέλει να βγει να μιλήσει. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι καλά. Έχω κάτι ξυνήλες να πούμε, αλλά είναι από το στρες. Και εγώ με αυτά που ακούω ξυνήλες έχω. Ναι. Να σου πω, η εξυγίαση ποδοσφαίρου που λέγανε και ζητούσανε όλος ο κόσμος και εγώ, ναι. Έτσι, τι σήμαινε.
για τον Παοξή εξυγίανση σήμαινε να πάρω την ΕΠΟ και να έχω τη διαιτησία εγώ. Για τον ΑΕΞΥ σήμαινε το ίδιο. Α, για τον ΑΕΞΥ δεν θα το λέω. Τώρα λοιπόν αυτοί οι εξυγιάντες πλακώθηκαν στα μπουνίδια μεταξύ τους γιατί εξυγίανση πραγματική δεν θέλαν. Θέλανε να απειλάει ένας τον άλλον. Δεν μιλάς. Αυτό έγινε, φίλε. Ναι. Αυτοί οι παοξίδες, όσο έπαιρνε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, και όσο λέγανε για μπαράγκες και για τέτοια και για το ένα και για το άλλο, γιατί δεν μιλούσαμε τότε. Και ήταν κότες. Τώρα ξαφνικά όλα τα κουτάβια και οι γατούλες θα αρχίσαν να νιαωρίζουν επειδή το πήρε η ΑΕΚ. Γιατί, για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Για ποιο λόγο. Έτσι. Για πες μου, εσύ, θα αποδειχθεί τώρα και στον τελικό κυπέλλου. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Θα το πάρει, σωστά. Τι μια ορίζουμε και θα βγίζουμε και θα παίξουμε και στην κερκίδα. Βρε, ο Παοξής ακούει τον... Ακούει, ρε φίλε, ο Παοξής ακούει και ο φίλαδρος και ο οπαδός και ο παράγοντας και ο Σαββίδης. Ακούει γραμμένος και λέει, ποντάναμε στον Αστραχάν. Τι εξηγίες και βλακίες. Εμείς τον βγάλαμε αυτόν για να έχουμε τη διαιτησία δικιά μας. Τους δικαστές της ΕΠΟ δικούς μας. Και βλέπουμε ότι αυτόν εδώ τον... τον ανεκδίκητο, τον φέραμε εκεί. Ο Κουλιανός τον έβριζε χθες. Κύριε Γραμμένε, τα κάνατε. Κουλιανός ήθελε διαιτησία δικιά του. Και καλά να έκανε. Πω κάτι, ρε Κώστα. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα. Εντάξει. Δεν είναι ένα άθλημα. Είναι ένα άθλημα. Είναι μια επιστήμη ολόκληρη. Το ποδόσφαιρο έχει μέσα 500 επιστήμες. Εκεί μέσα είναι αθλητές. 500 επιστήμες είναι το ποδόσφαιρο. Κοινωνιολογία είναι, φυσική είναι, χημεία είναι, μαθηματικά είναι, έκθεση είναι. Μπορείς να με ακούσεις λίγο σε παρακαλώ. Δεν είναι το ποδόσφαιρο ένα άθλημα. Είναι πολλές επιστήμες μαζί. Τουλάχιστον εμείς όταν πέσαμε ποδόσφαιρο το θεωρούσαν άθλημα. Αν το έχουν καταντήσει τώρα κάποια μαστουρωμένα πάνω στις κερκίδες και κάποια που κοιτάνε να κάνουν τη φασαρία και να κάνουν το έτσι και το αλλιώς τους, αυτό είναι άλλο θέμα. Το ποδόσφαιρο είναι box, είναι πολιτική. Είναι κομπλεξική. Μ' αρέσει έτσι που είναι... το ποδόσφαιρο, τρελαίνομαι. Με εκφράζει απόλυτα. Εσύ τώρα ξέρω, κάνεις το παιχνίδι σου καλά, κάνεις δημοσιογράφο. Έχετε το ποδόσφαιρο που θέλετε και αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω εγώ. Μ' αρέσει που σας αρέσει. Δεν είναι στα πράγματα. Μόλις έγινε η εξυγίανση του ποδοσφαίρου λοιπόν. Η καλύτερη ομάδα πήρε το πρωτάθλημα. Τι θέλουν άλλο δηλαδή, τι θέλουν από τη ζωή του δηλαδή. Ας μάθουμε ποδόσφαιρο, ας μάθουμε τι σημαίνει ποδόσφαιρο και μετά να μιλήσουμε. Όχι το πήραμε και στην κερκίδα, το κάνανε και... Ας το πάρουν και ας το κρατήσουν για πάρτι τους. Και να κάτσουμε και πάνω. Εντάξει. Okay boy. Okay. Okay boy. Okay boy. Έλα, για χαρά. Έχουμε διάλειμμα στις και μισή. Όχι. Συνεχίζουμε ακάθεκτη μέχρι τις 2. Καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Και τον κύριο Γιάννη. Και τον κύριο Γιάννη χαίρετε. Και τον κύριο Χατζηνάκο. Τον κύριο Χατζηνάκο πώς θα γίνεται να ακούμε λίγο πιο συχνά. Ας του δώσει μια εκπομπή ο κύριος Ανδρώνης και κάνα 500 να τον ακούτε πιο συχνά. Τι θα σε κάνω. Γιατί είναι ο πιο ευθετής αριανός που έχω ακούσει στη ζωή μου. Τι δουλειά κάνεις φίλε? Άνεργος είμαι. Α, γιατί αν είχες καμιά επιχείρηση θα σου έλεγα να δίνεις εκεί στο Μετρόπολης κάνει χιλιάρικο, να θέλει το 500 άλλο και να κάνει, ναι, σωστό. Ναι. Γνωριστήκαμε στην Πολύχνη που ήσουν χορηγός και διαφήμιζες. Hardball, ο φίλος μου ο Παύλος, βεβαίως. Έτσι. Και μην με πήρες μια μέρα για τηλέφωνο, μιλήσαμε, αριανός είμαι. Ναι. Χαριλιώτης. Στην Πολύχνη τι κάνεις? Είχα πατρικό στη Λιλιούπολη και είμαι εδώ τώρα. Εντάξει, καλά έκανες, ναι. Γιατί αυτή η αλαζονία για τα αριανά, δηλαδή δεν χαίρεται η Θεσσαλονίκη που βγήκε ο Άρης να πούμε στη θέση του ανήκει? Γιατί να χαρεί η Θεσσαλονίκη, αν πάρει το κύπελο ΠΑΟΚ θα χαρείς εσύ που πήρε το κύπελο ΠΑΟΚ? Εγώ ναι, θα χαρώ φυσικά. Θα χαρείς, γιατί είναι ακοντικά παίρνεις. Θα χαρώ να το πάρει Αθήνα. Ναι, αμέ. Τι φίλε, λάθος κάνεις. Χάρσου, χάρσου, τι να σε πω. Κωστάκη, έχεις την αλαζονία σου, ρε μάγκα. Βγάζεις αυτό το αντιαριανό, αλλά ο Χατζηνάκος, άμα βγαίνεις στο ράδιο και τα λέει για τα αριανά, τα λέει και όλη η Ελλάδα το επιβραβεύει. Τι είπε ρε ο Χατζηνάκος για τα αριανά, ότι δεν θέλει τον Ασλίδη. Και σε 2 μέρες πήρατε τον Ασλίδη. Μα δεν είναι... Ο Άρης δεν είναι ένα Ασλίδης. Ο Άρης θα πάρει 15 παίχτες. Θα πάρει 15 Ασλίδες και θα παλεύει να σωθεί, βεβαίως.
Έτσι πιστεύεις εσύ? Είμαι σίγουρος. Έχεις ρίζες αντέσσα σου αριανές. Ναι. Ρίτι έχω ρίζες. Αριανές. Κάτι... Εσύ είσαι πιο αριανός από όλους. Έτσι λες εσύ. Καλά. Λοιπόν, να μην κρατάω τη γραμμή. Κράτα την. Ο Χατζηδάκος κάθε πότε κάνει εκπομπή. Θα έρθει δηλαδή αύριο με το κτηνίατρο. Θα δούμε το τελικό κυπέλλο Αγγλίας και θα παρουσιαστούμε μαζί. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ναι, εντάξει. Ε. Καλημέρα. Κατάλαβες. Τι δουλειά κάνεις, είσαι άνεργος. Δώσε ένα διχίλιαρο εδώ πέρα να έχεις μια επιχείρηση και πες το πεντακοσάρικο το δώσουμε στον. Πώς θα γίνει, δηλαδή ζητάς έτσι ανέμακτα να βάλουμε τον Χατζηδάκο. Εμείς κάναμε 8 χρόνια, άνοιξε το Μετρόπολης. Πότε άνοιξε το Μετρόπολης, ρε παιδιά? Το 97 δεν άνοιξε. Δεν με πήραν. Το 98 δεν με πήραν. Το 99 δεν με πήραν. Το 2000 δεν με πήραν. Το 2001 δεν με πήραν. Το 2002 με λέει ο Παρασίδης, κάνει λέει εκπομπή ο Άρης Γάτας. Και θέλουμε ένα λέει εκεί το βράδυ. Δεν έρχονται το βράδυ. Πού να δουλέψει άλλος επί εποχής χρηματιστηρίου? Με φέρανε εδώ πέρα. Κάθισα ένα χρόνο. Μετά αυτοκτόνησε ο Παρασίδης. Ποιο να φέρουνε, λέει, δεν έρχεσαι εσύ. Ναι, ήρθα το πρωί, φέρανε εκεί το γορίλα, το Μίρτσο, και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. 7 χρόνια. Ο Χατζηνάκος κάθισε 3 μήνες, έδωσε 5 προγνωστικά, του δώσε 500 άρικο ανδρώνης. Πώς θα γίνει, ρε φίλε? Εμείς πολύποτε στο στομάχι βγάλαμε τόσα χρόνια. Πώς έτσι είναι. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Ναι. Έλα, καράφλα. Εδώ είμαι. Έλα, τι γίνεται? Καλά. Μπράβο. Θυμάσαι που σε είχα πρίξει τα μάτια? Ναι, κοίταξε, μην μου πρίξει τίποτα άλλο τώρα. Πότε ξέχασες, πότε με έπρεξε τα μάτια, φίλε? Ξεχνάς που έτρεχες σαν καραφλή φάλαινα. Εσείς που γελάτε μαζί με τον κύριο που παίρνει τηλέφωνο, θέλω να έρθετε στο ένα μέτρο να μου τα πείτε αυτά στο ένα μέτρο. Έρχεστε? Ήρθαμε πολλές φορές και έτρεχες. Ναι, μόνοι σας θα έρθείτε? Ένας-ένας. Έρχεσαι ένας-ένας. Κρυφοσκουλίκι. Ναι, από μακριά κι εγώ το μάγκα κάνω. Άμα θες έλα στο ένα μέτρο να με πεις ό,τι θέλεις. Έχεις τάντερα, γιατί το παίζεις παλικάρι. Από το μικρόφωνο, από μακριά. Εγώ το μάγκα από μακριά δεν τον κάνω. Επόμενη γραμμή και όποιος είναι μάγκας από εσάς, στο ένα μέτρο. Στο ένα μέτρο δεν έρχεστε. Από μακριά φωνάζετε. Τέτοιοι άντρες είστε. Γι' αυτό άμα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, θα μας πάρουν τα σόβρακα οι Τούρκοι. Επόμενη γραμμή. Από μακριά, ποιες δυο ρετσίνες, κοίτα και μαλαματίνες, θα πούμε και βαριές. Από μακριά. 1:34. Άμα έρθεις στο ένα μέτρο, δεν θα προλαβαίνεις. Καλημέρα. Δεν θα προλαβαίνεις, γιατί εγώ κάνω 13 χρόνια πυγμαχία και 30 χρόνια αθλητισμό. Συν τις άλλες ότι είμαι τρελός. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, Αλέξανδρε. Δεν είμαι ο Αλέξανδρος. Πού είναι ο Αλέξανδρος? Έπεσε. Έπεσε ο Αλέξανδρος. Έπεσε. Τσοχαζόπουλο ψήφισε. Τσοχαζόπουλο ψήφισε. Βενιζέλο ψήφισε. Βενιζέλο ψήφισε. Αυτό που του πάγωνε τα χρέη. Ναι, αυτό που τον πάγωνε τα χρέη. Αυτό που του αγόραζε τις φανέλες και τα διαρκεία. Ναι, ρε, αυτόν. Ζωμιάδη ψήφισε που του πλήρωνε το ρεύμα. Ναι, ρε, τον πλήρωνε το ρεύμα. Αλήθεια? Ναι, ρε, αλήθεια. Πέρυσι ο Καλφόγλου όταν δεν σήκωσε τον Ερίκη και πήρε το κύπελο και στήριζε και χοροπηδούσε στον ευτό πύργο. Δεν ήταν φίδι Κολοβό. Ο Αλέξανδρος. Τώρα, ναι. Η Άκη είναι φίδι τώρα, ε. Ε. Φίδι Κολοβό, ναι. Φίδι. Η Άκη είναι φίδι τώρα, ε. Έτσι λέει. Λίγο δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Ναι. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Πότε το καταλάβετε? Όλοι το ίδιο είμαστε. Και επειδή είμαι, έχω και εγώ... Εσύ προσωπικά ότι έχω κακές στιγμές τους τελευταίους δύο μήνες. Ναι. Να έρθω και εγώ εκεί δίπλα σου όταν ήρθα να σε πρίξω να φύγει λίγο. Ναι, από μακριά όλοι οι άντρες. Ναι, oh, θα σε δείξω, θα σε κάνω, θα σε ρίξω. Στο ένα μέτρο, οπ. Να ξεδώ και γιατί αργά να έρθουν οι μπάλες εδώ τρε φίλοι. Με γραστικό σου να κάνουμε λίγο η γραστική. Θα τα κάνουμε λίγο. Άντε μπράβο. Μαγιά. Του πρίξα τα μάτια. Από μακριά. Νεοέλληνα του φρατέ. Εμείς δεν μπορούμε να βρούμε λίγο χρόνο να κοιμηθούμε. Ναι. Τα άλλα έχουμε ενεργεία, λέει. Ενεργεία θα έχουμε, τι θα έχουμε. Μα δεν είναι ότι το πλακώνεις μετά. Σε κάνει και μήνυση. Τραβιέσαι στο δικαστήριο. Μα τι να πω, μα η αδερφή μήνυσα κάνει. Με χτύπησε κύριε πρόεδρε, με απόθυσε κύριε πρόεδρε. Με χτύπησε το δόντι μου έβγε κύριε πρόεδρε. 1000 ευρώ το δόντι κύριε πρόεδρε.
επόμενη εβδομάδα. Κατάλαβες. 1000 ευρώ το δόντι, κύριε πρόεδρε. Κωθή. Άρε Ελληνάρες. Άρε Ελληνάρες. Ναι. Ακούς. Μ' ακούσε. Σ' ακούω, ακούω κάτι ήχους τώρα ο κλειδίδης. Ναι. Το άλλο την προηγούμενη εβδομάδα και του λέω δεν είμαι καλά. Λόγω προσωπικού γεγονότος δεν είμαι καλά. Φύγε, του λέω από εδώ. Και μου λέει, ρε, μου λέει, εσύ πάντα οξύτιμος είσαι, μου λέει, τράβο μου δυο, μου λέει, αφού κανένα χιλιάρι, κανένα να πάω, δεν έχω. Του λέει, να σου δώσω 100 ευρώ, πάω ψωνίσεις, γιατί 6 χιλιάρι, δεν μου περισσεύουν να σε πληρώσω σένα στο, στο δικαστήριο. Μου το είπε ο Μάς, δηλαδή, χτύπησε με να σου πάρω 6 χιλιάρι. Κατάλαβες τι θέλουν. Ξέρω και πολύ καλά. Ναι. Αν με πρίξει εμένα, θα του δώσω συγχαρητήρια, θα του δώσω χέρι την άλλη μέρα. Ναι, άμα τον πρίξει εσύ όμως. Άμα το βρει, εγώ πρέπει να βρει χιλιάρικα. Πρέπει να βρει 5.000. Καλά, ναι. Τι θα γίνει τώρα. Ψηφίσαμε την Ποσηλένε ρε αυτή να του κάνανε κλειστό γυμναστήριο εκεί στις πρέσβες. Αλλά αυτή να που σκοτώθηκε η μαύρη και βγείτε πρώτη, πώς τη λένε, ρε. Δεν θυμάμαι. Ωραία, ποιες τρέχανε και σκοτώθηκε η μαύρη, πήρε τα εμπόδια όλα σου μάνα παραμάθωμα, ωραία. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Η Πατουλίδου μου, ρε. Α, η Βούλα, ναι. Ε, η Βούλα, δεν βγήκε πρώτη για σκοτώθηκε η μαύρη και φωνάσαμε όλοι. Βούλα! Βούλα! Τα ξέχασες. Ήρθε ο Αλβανός, του δείξαμε τι είναι η μπριζόλα και αυτός νόμιζε ότι είναι κέλσα. Πήρε και τις πορτοκαλάδες, σήκω στα βάρη, το βαγό στο ελληνικό στρατό, λέει. Τι λέτε, ρε. Και το ξαναβάρι το δικό μου για να γίνει ήκαρος και να πετάει σήμερα, που βγήκε ο πάτος στη γυμναστική, δεν έχει γίνει ζώο, ρε. 6 χρόνια στην Ακαδημία, στην Ικάρο. Που βγήκε ο πάτος να διαβάζει ρε, και να κάνει γυμναστική ρε. Και ο Αλβανός ήρθε σήκωσε 100 κιλά στον αέρα και το κάναμε λογαγό. Λογαγός ο Αλβανός. Ο λογαγός που έγινε Αλβανός. Ο Αλβανός που έγινε λογαγός. Φύγε Καστοκιανέ. Φύγε, φύγε. Φύγε. Σηκώτη από αρκούδα τα επόμενα Χριστούγεννα να ζούμε. Οπωσδήποτε. Ε, Κώστα. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έπεσε ο επόμενος. Καλημέρα στον πάθη επόμενο, μάλιστα. Έλα ραπ. Καλώς τον. Η εκπομπή κάνει κοιλιά. Ναι, γιατί. Κάνει κοιλιά η εκπομπή. Ο Καστρογιανός τα είπε ωραία την πρώτη φορά. Συμφωνώ μαζί του μετά από πολύ καιρό, αλλά τη δεύτερη φορά κούρασε. Πολύ πάμε, πράγμα. Πάμε. Και στον παραπροηγούμενο, δεν είναι, είναι οξύμορο ο Έλληνας να ζητάει, μάλλον νομίζω ότι το ποδόσφαιρο που το αξίζει είναι το ευρωπαϊκό. Όχι, το ποδόσφαιρο γιατί που το αξίζει είναι αυτό που έχει. Α, μπράβο, γιατί είναι η μικρογραφία της κοινωνίας μας. Ο Έλληνας κοιτάει να κλέψει και τη μάνα του σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή η κλεψιά κυλάει στο αίμα μας και απλώς γουστάρουμε να βλέπουμε την ομάδα μας να είναι αυτή που θα είναι στα τεκτενόμενα. Όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Και τώρα όσον αφορά τον τελικό, πάω και είμαι. Ναι. Θα πας. Θα πω φοιτητής μου, Κρυαβρισιώτης, εννοείται θα κατέβουμε. Την Κρυαβρίση θα πάτε βέβαια. Βέβαια, έχουμε ένα λεωφορείο, θα έχουμε ειδικό, ειδικό τέτοιο. Πιστεύουμε θα το πάρουμε. Και εγώ έτσι νομίζω. Έτσι νομίζουμε. Mm. Ευελπιστούμε, θα είναι ωραίος τελικός και παραθέτω μια φράση που διάβασα στο ίντερνετ κάπου στο Facebook. Το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό είναι όσοι πάμε τόσοι γυρνάμε. Και να έχουμε να λέμε του χρόνου για τα γκολ που βάλαμε. Και να γενικώ μόνο για τις τέσσερις γραμμές. Και οι αντίπαλοι και εσείς, έτσι. Όλα τα άλλα δεν είναι επί του παρόντος. Ειδικά τώρα που εκατέρωθεν ο φανατισμός έχει ανέβει πολύ. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο εξάγει τα συναισθήματα τα οποία έχει κρυμμένα στην ψυχή του ο κάθε άνθρωπος. Είναι συγκλονιστικό. Άρα ο Έλληνας λες ότι έχει κρυμμένος πολύ μίσος μέσα του. Ο άνθρωπος γενικά κρύβει μέσα του άγρια ένστικτα. Τα οποία όταν βγαίνουν δείχνει και το πραγματικό του αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που βγάζει εύκολα αυτά τα συναισθήματα. Άρα τυχαία δεν έχει γίνει μετά την κρίση που ασχήμαινε το πράγμα με τους χούλιγκαν κτλ. Κτλ, κτλ. Όχι, γιατί και παλιότερα υπήρχε έκτρα. Έβλεπα σήμερα βιντεάκια Πάω Κάρι τελικό 2003 επεισόδια. Αλλά δεν είναι πιο επικίνδυνα είναι τα πράγματα σήμερα. Το ότι υπήρχε μια άλλη αθωότητα δεν την προλάβαμε εμείς. Ναι. Έτσι νομίζω πως είναι. Τα λέμε. Λοιπόν, με την νίκη να είσαι καλά Κωστή. Χαιρετίσματα στο Φαν Γκάλ. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά λέει «Γεια χαρά από Σκαραμαγκά». Πού βρέθηκες τόσο Σκαραμαγκά ρε Νίκο. Εδώ μυρίζει κυροζίνη Βιργινία Ρίχτερ λέει «Ο τελικός ελπίζω τα νέα παιδιά να τα σκεπάσει ο Θεός και να μην γίνει κανένα κακό. Ο Νίκος τα έχει καλά με το Θεό. Τέτοιο μίσος δεν έχω δει και από εμάς και από αυτούς». Μάλιστα. Παλιός φίλαθλος και οπαδός του ΠΑΟΚ ο Νίκος από το Πατριαρχείο Γιαννιτσών και προσωπικός μου πλέον φίλος.
Πάμε στους 6 τελευταίους, Κώστα, για σήμερα. Για πάρε και αυτόν. Α, μπράβο. Καλημέρα, ναι. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον. Τρία πραγματάκια να σου πω λίγο. Λοιπόν, πρώτον την Παρασκευή είμαστε στους δρόμους εμείς και ακούμε Ραπτόπουλο αυτές τις δύο ώρες μας πηγαίνει τον δρόμο. Θα πας τη δουλειά σου, καλά θα κάνεις. Βάλε ή τον Στέφανο ή τον Σαράτο. Ή και τους δύο μαζί. Πού με θα πεις έτσι Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή βράδυ θα είμαι στη Νέα Σμύρνη. Και θα ετοιμάζω για τον τελικό τη φωνή μου. Την αναμετάδοση, το σχολιασμό. Καλά, ναι. Καλά θα κάνεις για να εμάσουμε τους δρόμους. Θα πούμε λίγο το Στέφανο, αυτό θέλω να σου πω. Νομίζω ότι η βραδιά θα είναι παοξίδικη Παρασκευή βράδυ, μια μέρα πριν τον τελικό. Είναι λογικό να τραβήξει ο Καμόρα πιο πέρα την εκπομπή ή να γίνει κάτι πιο παοξίδικο. Θα το συνονοηθώ εγώ με τον αρχηγό εδώ πέρα. Εντάξει. Μετά θα έρθω Κυριακή, θα έρθω με το Πούλμαν να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τουτ, τουτ, ναι. Έλα, Ραπ, καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνεις? Την παλεύω. Μπράβο, Ηλίας από Κατερίνη είμαι. Τι λέει η Κατερίνη? Καλά, τι να πει. Ωραία πόλη. Καλή, σε έβλεπα κιόλας, ερχόσουν. Ναι, ναι, έχω καιρό να έρθω. Έχεις καιρό τώρα, σε έβλεπα παλιά, ερχόσουν στο γήπεδο, στον Πιερικό. Και στον Πιερικό έρχομουν, βέβαια. Έχεις φίλο τον Καμπερίδη γι' αυτό. Όταν ο Καμπερίδης ξαναπάρει τον Πιερικό, πάλι θα έρθω. Αυτός είναι άσχετος τελείως τώρα. Όχι, είναι πόντιος. Είναι καλός προπονητής. Εντάξει, να σε πω ρε. Έχει ποντιακή, πώς το λένε. Έχει λίγο τρέλα και δεν πάει. Εντάξει, τι να κάνουμε, εγώ κάνω παρέα με τους τρελούς, τους λογικούς, τι να τους κάνω. Α, καλά λες. Να σε πω ρε, Ραπ. Ναι. Θέλω τώρα να πάω εγώ τώρα στο τελικό, κάτω στην Αθήνα. Ναι. Α, σηκωθώ να φύγω από εδώ πέρα. Ναι. Ωραία. Ναι. Και άμα εκεί σκοτωθούν και σφαχτούν. Ναι. Και δεν γίνει το μάτς. Ναι. Εγώ τώρα τζάμπα πήγα, τζάμπα έξοδα, τζάμπα να πας, να αρθείς, να κόψεις εισιτήρια, να πάρεις, να ταλαιπωρείς από εδώ, να κάνεις τρεις ώρες, τέσσερις. Ερώτηση, ερώτηση. Στον προηγούμενο τελικό πήγες? Όχι. Για τον ίδιο λόγο? Πιθανόν, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά πιθανόν και για αυτόν τον λόγο βασικά δεν πήγα, αλλά δεν θέλω να πάω σε αυτόν. Δεν είσαι τις περιπέτειες δηλαδή εσύ? Όχι, είμαι τις περιπέτειες, είσαι. Αλλά να δούμε, πάω να δω το παιχνίδι, θα κάνω έξοδο για να δω το παιχνίδι, όχι να δω τους άλλους να πλακώνουν και να σκοτωθούν. Έχεις λοιπόν μια εικόνα ότι δεν θα παίχτει ποδόσφαιρο και ότι η εικόνα που έχεις στο μυαλό σου είναι ότι θα παίχτει ξύλο, αυτό λες. Ναι. Έτσι πιστεύω, έτσι ναι. Πιστεύω. Ότι δηλαδή θα πάω εκεί πέρα και θα γίνει. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα ενώ αν πίστευες ότι θα γίνει ένας γερός τελικός, θα πήγαινες. Εννοείται, πλάκ. Σε κρατάει λοιπόν στο σπίτι η καφρίλα και τον μεν και τον δε. Ναι. Ναι, γιατί και τα έξοδα και να πάρουμε τι, να πάρουμε και καμιά γκόμενα μαζί, να φάει καμιά πέτρα στο κεφάλι, δεν μπορούμε. Μια γκόμενα δεν είναι. Καλώς, εκτός αν είναι παλαβιάρα κι αυτή και το τραβάει ο οργανισμός της. Όχι, γιατί πάρουμε παρέα, ξέρεις, να δει λίγο τελικό κυπέλου, τέτοια, κατάλαβες. Ναι, δεν είναι μάτς για να πάρεις την παλαβιάρα, να πούμε. Δεν είναι μάτς, Δεν είναι μάτς. Τώρα τι πιστεύεις εσύ, Αγγίνη Ραπ? Εγώ αν σου πω τι πιστεύω ότι θα γίνει, θα έρθει ο εισαγγελέας ένα τέταρτο εδώ και θα με πάρει σηκωτό. Καλύτερα να μην σου πω. Καλύτερα, ναι. Άρα κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει. Έγινε, Ραπ, καλό βράδυ. Και αν δεν είχα μια μικροϊσοφαγική υπαλληλιδρόμηση, μπορεί να σου έλεγα. Αλλά να κάτσω κρατητήριο και να μην είμαι με τα χάπια, δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Με βρίσκεις λίγο ντεφορμέ βιολογικά. Αλλιώς θα σου έλεγα τώρα τι θα γινόταν. Καλημέρα, ναι. Αυτό μου λες. Μάλιστα. Πάεις να του δώσεις τηλέφωνο μου. Τι θα γίνει τώρα, μια θα βγαίνει ο εξής, μια εσύ. Αλλά δεν βρεθείτε ποτέ. Έπεσε η γαμή. Κωστή. Ναι. Έλα, φίλε, τι κάνει, Σταύρος από Πάτρα. Τι έγινε μωρί σου, ποια πατρινιά εσύ, πού είσαι? Αθηναίος είμαι, σπουδάζω εδώ πέρα. Τι σπουδάζεις στην Πάτρα? Φαρμακευτική. Έχει καλές μιλφάρες η Πάτρα, ξέρω. Έχει καλές, τώρα τα βρίσκουμε. Θα δικτυωθείς εσύ, ναι. Έχουμε εδώ πέρα, έχουμε στις fan club Μαρμίτας. Ναι. Βλέπουμε. Συμφωνούμε και με εσένα, χωρίς κόμματα, χωρίς θρησκείες, όπως θα λες, με τη Μαρμίτα πάμε. Χωρίς κόμματα, χωρίς θρησκείες, κάνουμε συμμαχίες με αυτούς που έχουμε κοινά συμφέροντα. Τους συναδέλφους μας, τους ιδιοκτήτες μας, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, κοινά συμφέροντα. Μας ενώνουν τα κοινά συμφέροντα. Αν τα κοινά συμφέροντα περιέχουν μέσα ομάδα, πατρίδα, κόμμα κτλ,
καλώς δεχούμενα. Αν δεν τα περιέχουν, δεν μας ενδιαφέρουν. Σωστό. Αυτά δεν βγαίνει κανείς να τα πει ούτε στο πανεπιστήμιο, ούτε στα σχολεία. Είναι υποκριτάρες, να πούμε. Εντάξει. Σωστό. Να σε ρωτήσω, έχεις καθόλου εικόνα από γάμα εθνική μπαράζ, τον νότιο όμιλο? Έμαθα για το Σούλι ότι τον διώξανε. Α, εγώ είμαι εθνικό, γι' αυτό σου λέω, ήμουν μέσα στην Αμαλιάδα. Ναι. Και να σου πω ότι προτιμάω τον εθνικό από τον Ηρόδοτο και τον, την Αμαλιάδα, γιατί εγώ τον εθνικό τον είδα με καλή ομάδα, χωρίς να προκαλεί, με εκπλήξεις στο πρωτάθλημα. Εγώ τον εθνικό τον είδα εν ζωή, 90, πότε έπεσε, 92, 88, 88, 14 χρόνια συνεχόμενα τον είδα στην Αλφα Εθνική τον εθνικό. Ναι. Τώρα μας έχει φάει πολλά χρόνια και χωρίς βίντεο εδώ και 10 χρόνια περίπου. Δεν μου λες. Κυρία, φέτος έχουμε μείνει στους 2 βαθμούς. Ο εθνικός που παίζει? Παίζει την Καλυθέα, αλλά για παράδειγμα αυτή την Κυριακή, επειδή παίζει και η Καλυθέα μέσα, θα παίξει το Κερατσίνη. Δηλαδή έδρα δεν έχει. Δεν έχει δικό του γήπεδο, ε. Δεν είναι, και έχει πει ο Μόραλης θα κάνει στο σεφ, αλλά άμα δεν υπάρχει μαρμίτα, ο εθνικός πού να βρει μαρμίτα που λες και εσύ. Ο εθνικός ήταν και ομάδα που υποστηριζόταν από πολλούς καθολικούς. Α, δεν το ξέρω. Ναι, το ξέρω. Εγώ είχα στο κολέγιο, όταν πριν με διώξουνε, είχα έναν φρέρ Αντουάν. Ήταν ο παδός του εθνικού από τον Πειραιά, καθολικός. Και μου είπε ότι είναι πολύ καθολική ο παδί του εθνικού. Α, ναι, είχε μια κουλτούρα εκεί, καθολική, χριστιανή καθολική, ήταν πολύ εθνική. Πρέπει να θες και σε μαλά το ερώτημα ποια είναι η αυθεντική ομάδα του Πειραιά, αν και την ξέρουμε την απάντηση, τι θα πει. Ναι. Τι να κάνουμε. Και μια άλλη ερώτηση, δεν ξέρω, από Everton έχει καθόλου ιδέα γιατί τόσο χάλια φέτος, γιατί είμαστε και Everton. Δεν μ' αρέσει η Everton, δεν μ' αρέσει να τη βλέπω. Δεν σ' αρέσει φέτος ή γενικά, γιατί τα τελευταία χρόνια έπαιζε και επιθετικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Φέτος είναι δεν είναι από τις ομάδες που έχω δει. Κατάλαβα, δεκτό. Ναι. Λοιπόν, σου εύχομαι καλό βράδυ. Να είσαι γερός. Γεια χαρά. Δεν με τράβαγε η Everton. Η πρώτη μου ομάδα στην Αγγλία ήταν η Nottingham, του Brian Clough. Εντάξει. Μετά το γύρισα στη Liverpool. Εντάξει. Μάντσεστερ δεν ήμουνα ποτέ. Ο πατέρας μου ήταν Μάντσεστερ. Ο πατέρας μου ήταν φανατικός Μάντσεστερ. Βέβαια, γιατί όταν είχε πέσει το αεροπλάνο ήταν 20 χρονών ο πατέρας μου. Το 58 δεν είχε πέσει το αεροπλάνο. Ναι, και έγινε με τους μπέμπιδες φανατικός Μάντσεστερ μάλιστα. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα, Αθανάσιος. Καλώς τον. Αθανάσιος από Βρυξέλλες. Καλώς τον. Κωστή, είμαι φανατικός ακροατής από το 2006. Παρ' όλα τα αυτά. Ναι. 12 χρόνια μετά σε παίρνω τηλέφωνο. Από τις Βρυξέλλες ήσουνα? Βρυξέλλες είμαι από το 82. Το 82? Ναι, ναι, Θεσσαλονικός είμαι. Ήρθα στις Βρυξέλλες και με έπιασε κατάθλιψη. Τι να σε κάνω, δεν με γνώρισες. Ναι, δεν μπορεί και η παρέα που να είχα να ήταν λίγο... ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Δεν με πήγαν εκεί που έπρεπε, δεν με γυρίσαν όπως έπρεπε, ήταν ενοχελική. Δεν ήταν εκρηκτική σαν και εμένα η παρέα. Δεν ήμουνα δηλαδή τύπος που να κάνει εύκολα παρέα με τους νοχελικούς. Δεν έχω καλή σχέση. Κατάλαβες. Λοιπόν, δηλαδή με τους ζωηρούς πιο πολύ είμαι φίλος. Κατάλαβες. Ναι. Είσαι ζωηρός. Φαίνεσαι ότι είσαι ζωηρός. Ναι, δεν μπορώ με τους μαλθακούς. Κατάλαβες αυτό. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι εγώ είμαι παοκτζής. Είμαι του 60. Ο πατέρας μου μάλιστα είχε ανακατευτεί στα διοικητικά εκείνη τη δεκαετία. Γνώριζε και τον πατέρα σου. Το γνωρίζω γιατί πρόλαβα και εγώ τον πατέρα σου να τον δω στο γήπεδο. Με τη φανέλα του Άρη όμως. Α, με του ΠΑΟΚ δεν τον πρόλαβες? Με του ΠΑΟΚ δεν τον πρόλαβα, όχι. Ή ξέρω εγώ δεν με είχε πάει. Το 65 πήγα πρώτη, με πήγε πρώτη φορά, 5 χρονών ήμουν. Από το 65 και μετά με έσαιρνε αφιδός. Σόπαρε. Ναι. Δηλαδή έχω δει μάτς, δηλαδή μέχρι το 78 που έφυγα για σπουδές στο εξωτερικό. Τι σπούδασες? Τι σπούδασα? Σπούδασα, πρώτα με έστειλε στην Αγγλία, εκεί τα έφαγα τα λεφτά στα πόκερ, λογικό είναι. Ναι. Τα έφαγα, δεν μπορούσα να πληρώσω το κολέγιο, μετά με έστειλε στην Ιταλία αρχιτέκτονας. Όχι, στην Ιταλία αρχιτέκτονας,
στην Ιταλία, αρχιτέκτονας, το 60 γεννημένος. Άκου, άκου, έχω ένα φίλο το 60 γεννημένο που σπούδασε στην Ιταλία αρχιτέκτονας. Μπράβο. Ο Νότης ο Πετρόπουλος, το ξέρεις? Όχι, αν δεν έπαιζε πόκερ δεν το ξέρω. Σίγουρα, ο γιος του Λάκη του Πετρόπουλου που ήταν προπονητής. Πού σπούδασε, στο Μιλάνο? Θα πρέπει να το ρωτήσω. Καλά. Δεν ξέρω, αλλά έχει μια πολύ καλή τεχνική εταιρεία τώρα. Κομμουνιστής ήταν? Όχι, ο Πετρόπουλος ήταν με τη Χούντα, ρε τραπτής κομμουνιστής. Άμα ήταν με τη Χούντα τότε θα πρέπει να το γνωρίζω. Ο Λάκης ο Πετρόπουλος διέπρεψε στο ελληνικό ποδόσφαιρο επί Χούντας. Σαν προπονητής. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Αυτό το θυμάμαι και το έζησα κιόλας. Έχει ένα γραφείο στη Λεωφόρο Κηφισίας ο Νότης και έχει πάρει πολύ καλές δουλειές. Έχει καλές δουλειές, έχει καλή σειρά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα απλώς, καταρχήν εγώ είμαι, έχω ορισμένες αρχές. Ναι. Διαφωνώ με την έννοια οπαδός και φύλαθλος. Για μένα δεν υπάρχει ούτε ο φύλαθλος ούτε ο οπαδός. Τι υπάρχει? Υιοθετώ τον όρο, ο οποίος είναι και παγκόσμιος σε όλες τις γλώσσες, υποστηρικτής. Είμαι ωραία, υποστηρικτής. Ωραία, ωραία, μ' αρέσει. Δεν είμαι οπαδός, ναι, ούτε φύλαθλος. Μ' αρέσει. Λοιπόν, συνεχίζω. Απορρίπτω τον όρο, τον τελευταία δημοσιογραφικό, ο οποίος είναι της μόδας, οργανισμός. Δεν υπάρχει οργανισμός ΠΑΟΚ. Υπάρχει οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει οργανισμός, ξέρω εγώ, ίδρυση. Απορρίπτεις τον όρο οργανισμός, ναι. Βεβαίως, οργανισμός είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΕ. Ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι ΔΕΚΟ. Πολύ καλό. Λοιπόν, και μ' αρέσουν βέβαια οι εκφωνητές του σταθμού, είμαι φανατικός, πολύ φανατικός δικό σου. Δεν μπορώ, ας πούμε, το στυλ, μ' αρέσουν οι άνθρωποι οι εκρηκτικοί, οι ετοιμόλογοι, οι οποίοι έχουν να σου πούν κάτι, οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι ευρηματικοί, χαρισματικοί σε πάρα πολλά θέματα. Δεν μπορώ, ας πούμε, το Ραγκάτσι, ας πούμε, δεν μπορώ να τον ακούω, κλείνω το τηλέφωνο, γιατί το 80% από αυτά που λέει, άμα πάρεις την εκπομπή του εχθές με την εκπομπή του προχθές και συγκρίνεις, το 80% είναι ακριβώς το ίδιο. Ίδιες ατάκες, ίδιες αυτές, ακόμα και η χρειά της φωνής του, ας πούμε, είναι αυτή. Έχει όμως φανατικό κοινό, ε! Συμφωνώ, αλλά αυτό είναι και το επίπεδο, έτσι. Υπάρχει επίπεδο και επίπεδο. Εντάξει, τώρα μπορεί να πεις και η τρελή πας στο Ραπτόπουλο που είναι πιο πολύ, γι' αυτό έχει. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε, εσύ δεν παίζεσαι. Μ' αρέσει επίσης και ο Πλιάκος πολύ. Ο Πλιάκος είναι εφιέστατος. Εγώ δεν τον ήξερα. Όταν τον είδα στο Άκου τι είπανε που κατεβήκαμε και τον μια μέρα ήμασταν μαζί όλη τη μέρα, λέω είναι εφιέστατος άνθρωπος και μπορεί να γίνει και πολύ καλός πολιτής. Θα πουλήσει διαφήμιση ο Πλιάκος, ό,τι θες να σε πουλήσει. Είναι τρομερός. Mm. Πολύ καλό ταλέντο είναι. Εφιέστατος, έχει ένα ελάττωμα, όμως δεν είναι ΠΑΟΚ. Εντάξει. Δηλαδή θα είχε πόντους τώρα, ο καημένος είναι υποστηρίζει και εκεί ομάδα, να πούμε, ναι. Και χάνεται εδώ στο Μετρόπολης λίγο, ναι. Έπρεπε να ήταν ΠΑΟΚ, λίγο πιο αγριάνθρωπος, να ήταν πιο καλά, ναι. Για συνέχισε, για συνέχισε. Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής είπες γιατί, ξέρω εγώ, δεν κατεβαίνω. Εγώ θα σου πω γιατί δεν κατεβαίνω. Ναι. Να σου πω καταρχήν ότι από τότε που πέθανε ο πατέρας μου το 2000, παίρνω δύο εισιτήρια διαρκείας, αντί να τα δώσω στην εκκλησία και στα αυτά κλπ. Ξέρω ότι θα του έκανε πολύ χαρά να τα δίνω στον ΠΑΟΚ. Αυτός μια ζωή ήταν ΠΑΟΚ, μια ζωή στον ΠΑΟΚ τα έδινε. Κατέβαινε μέσα και στα αποδυτήρια και τους έδινε και πριν όταν κερδίζανε, τέλος πάντων, τα χρόνια εκείνα. Ναι. Και ήξερα, ας πούμε, ότι του μπαμπά μου θα του δίνει χαρά να... Αυτό το πράγμα. Ό,τι έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Από το 2000 λοιπόν παίρνω δύο εισιτήρια διαρκείας στη θύρα. Ένα εις μνήμη του. Τώρα θα μου πεις πότε έρχομαι. Δεν έρχομαι σχεδόν ποτέ. Λοιπόν, περισσότερο πηγαίνω, δηλαδή όσες φορές πήγα στον ΠΑΟΚ τα χρόνια που είμαι στο εξωτερικό, είναι στην Αθήνα, γιατί τα αεροπλάνα είναι πιο εύκολα. Βρυξέλλες, Αθήνα, ναι, ναι. Ναι, είναι πιο εύκολα τα αεροπλάνα, ενώ η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, είναι πιο δύσκολα. Εν πάση περιπτώσει, και πηγαίνω σε όλα τα μάτια του εξωτερικού εκτός από ανατολικές χώρες. Λοιπόν, πέρσι είπα να πάρω το γιο μου, το δεύτερο γιο, το μικρό, ο οποίος τώρα είναι 14. Είπα να τον πάρω πρώτη φορά βάπτισμα του πυρός στο Βόλο, στον τελικό. Έτυχα λάθος. Έγινε λάθος εκεί. Εν πάση περιπτώσει, το παιδί έπαθε σοκ. Είναι και μεγαλωμένο εδώ πέρα, ξέρεις. Στις Βρυξέλλες τώρα με τους κορδελιώτες και
Πού να έχει. Ναι, ναι, άλλε παραστάσει. Κοινωνία να πούμε, ναι. Και αυτά, ναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεύτερο βάπτισμα του πυρός, δεύτερη προσπάθεια, τον πήρα άλλον τον άλλον, μάλωσα και με τη μάνα του γιατί τον πήρα μια μέρα από το σχολείο και τον πήγα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εδώ. Εδώ. Αιτία διαζυγίου. Το τραβάει ο οργανισμός στο διαζύγιο. Και ώρες στη βροχή και λοιπά. Ναι. Ακούω μία η ώρα το βράδυ τον, πώς το λένε αυτό που κάνει τις ώρες ανησυχίας, τον Κώστα το Βρανά. Ναι. Μία η ώρα να λέει ότι θα γίνει το μάτς με την ΑΕΚ. Ναι. Τρέχα, ψάχνει εισιτήρια αεροπορικά, κάνε αυτά, ξέρω εγώ, ήρθα μέσω Ντίσελντορφ με κάτι πτήσεις περίεργες, ξέρω εγώ και τέτοια. Τέλος πάντων... Τον πήρες και μας το μάτς με την ΑΕΚ. Γίνεται, ναι, αυτό που γίνεται. Ναι. Λοιπόν, δεν πάω στο τελικό και θα σου πω γιατί δεν πάω. Τι να πάω στο τελικό. Το παιδί σου κλασική μουσική θα πάει να μάθει. Τι πάω να δει. Πάει τώρα, παιδί. Τα ασχολείται με τους κανίβαλους. Μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, θα σου πω όμως κάτι. Το οποίο είναι ποδοσφαιρικό. Παρενθεσούλα, μικρή. Λοιπόν, ρε Σικωστή, είναι δυνατόν ο Λουτσέσκου να μην μπει στους ποδοσφαιριστές στο μάτς με την ΑΕΚ, να μην έχει καθαρίσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο έπρεπε να κερδίζει ο ΠΑΟΚ 2-0. Με τέτοια, πώς να σου πω, έπρεπε να μπουν. Αυτή είναι και η έστασή μου με τους παοξίδες για το θέμα Λουτσέσκου. Δηλαδή, τον έχουν κάνει τον Λουτσέσκου τον προπονηταρά, ενώ είναι ένας καλός προπονητής, ναι, αλλά ο άλλος είναι πολύ καλύτερος. Της ΑΕΚ. Πολύ καλύτερος. Ο Λουτσέσκου, τα λέμε οι δυο μας, μας ακούν χιλιάδες. Είχε προνόμια από το Σαββίδι σε κάποια μάτς. Προνόμια. Και όφιλε στα μάτς που δεν είχε προνόμια να πάρει και αυτός μάτς. Πες μου ένα μάτς που πήρε ο Λουτσέσκου. Κανένα. Ένα μάτς που πήρε ο Λουτσέσκου. Το λέω σπαοξίδες 1:58. Κανένα. Ποιο? Κανένα. Με την Ξάνθη. Κανένα μάτς δεν πήρε. Όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, σε περιμένω. Θα έρθω αγαπητέ. Έτσι. Άντε. Θα τα λέμε. Τα λέμε. Επόμενος κύριος. Θα τα πούμε. Έλα φίλε. Αυτό που λέγω, ναι. Μάλιστα. Ηρακλειδέας κομμουνιστής από το Καστελόριζο. Άμα είσαι Ηρακλειδέας και δεν είσαι κομμουνιστής, δεν είσαι Ηρακλειδέας. Α, μπράβο, να χαρώ το φίλο. Έτσι, μπράβο. Δεν μου λες, κάτι μαγκάκι άκουσα και κάτι είπαν από τα τηλέφωνα. Ναι, καλά. Δεν το κατάλαβα καλό αυτό. Εάν όμως εμείς παίρνουμε με κινητά και με νούμερο που βγαίνει, αυτοί παίρνουν με απόκρυψη. Εμένα με πήρανε, εμένα και θα το πω δημόσια. Έβγαλα δύο παοξίδες, όχι εγώ, βγήκαν τα παιδιά στη Μαρμίτα, στο Λαϊκό Δικαστήριο και ρίξαν πινελίκι. Ναι. Και με πέραν από την ΑΕΚ τηλέφωνο με απόκρυψη και βρίζανε. Και μην κατέβετε, ρε, εγώ λέω, δεν είμαι ΠΑΟΚ, είμαι ουδέτερος. Αλλά επειδή είμαι κολλάτε, λέω, θα γίνω χούλιγκαν και θα κατέβω εγώ. Εγώ είμαι παράφρον. Δηλαδή, δεν είμαι εθνικιστής. Όταν όμως τα αθηναϊκά κανάλια σνόμπαραν το συλλαλητήριο της Μακεδονίας, πήγα και κατέβηκα από αντίδραση. Δηλαδή, έχω τέτοια τρέλα. Τώρα, εγώ λέω ΠΑΟΚ δεν είμαι ούτε ΑΕΚ. Βγάτε τα σπαθιά και πλακωθείτε στην μπάλα μέσα κτλ. Όταν όμως με παίρνουν τηλέφωνο και με ταυτίζουν με τον ΠΑΟΚ και με βρίζουν. Α, κουφάρα αυτό που λέμε, η original και τα. Με απόκρυψη. Λέω, κολλώσα πάω στα δημοσιογραφικά. Μπορεί να είναι παιδάκια να πούμε και να τους συγχωράμε εμείς οι μεγαλύτεροι, απλώς να μην τα ξανακάνουν αυτά. Θα τους δώσουμε άφεση. Ναι. Τέλος πάντων, το μάτς, να μιλήσουμε για την μπάλα. Ναι, βέβαια. Το μάτς το βλέπω ή 2-0 ή 3-1 στο μισάωρο, είτε η ΑΕΚ είτε ο ΠΑΟΚ. Α, βλέπεις καθαρό σκορ. Δεν βλέπεις, ναι, δηλαδή παράταση όπως βλέπω εγώ. Όχι, το μάτς θα από τους παίκτες και των δύο ομάδων. Μάλιστα. Εγώ αυτό προβλέπω σαν παλιός ποδοσφαιριστής. Έτσι νομίζεις. Ναι, εντάξει.